who is just barely visible in the left foreground is the telepath, and behind the camera is a raked seating area for observers. Although in this case, I believe the only other person present was a military aide. The alien is seated behind a glass partition in a biocontainment area, which is maintained at biosafety level 2, the lowest designation. That's primarily for the protection of the aliens, not us. The theory is that if they were going to infect us with an alien bug, it would have happened 50 years ago. In fact, all the indications are the aliens eliminated microbial and viral life from their own ecosystem long ago. They aren't susceptible to our diseases directly, but it has been shown that microbes can reproduce and form colonies within their respiratory systems, which tends to exacerbate the debilities they seem to suffer anyway in our environment. In fact, you can see here, the alien is beginning to flag. The interview was not going well. The telepath was trying to clarify some points from a previous interview, but he wasn't receiving coherent responses. As you can see, the being is in real distress. At this point, the telepath is sending out a message to the medical staff. He's trying to communicate with the alien, but he's getting no response. There's very little he can do. There's no direct connection between his space and the biocontainment area. That's the aide stepping in on the right. The medical staff should be there by now. They're slow in responding. There they are. I have to say, the medical personnel at S4 are less than first rate. They tend to be selected for their willingness to keep secrets rather than their medical competence. By the way, he's not shining that light into the eyes. It looks that way, but in fact, he's checking for hemorrhaging around the eye sockets and the nasal cavity. I'm sorry. It's very hard for me to watch this. Αντιλαμβάνεστε πώς έχουμε να πούμε τώρα μετά το βίντεο αυτό. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά είμαστε κοντά σας για να κουβεντιάσουμε για αυτό που είδατε. Και θα είμαστε ακόμα μαζί σας μια ώρα, γιατί έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να σας δείξουμε, να ακούσετε. Και παράλληλα, έχουμε πάρα πολλά, μια μεγάλη ροή τηλεφωνημάτων ανθρώπων που θέλουν να μας πούνε τις δικές τους εμπειρίες από τέτοια φαινόμενα. Και από ό,τι βλέπω είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Λίγο πριν όμως το διαφημιστικό διάλειμμα, σας δείξαμε ένα βίντεο που πραγματικά χωράει πάρα πολύ συζήτηση. Έτσι, εμφανίζει λοιπόν μια εικόνα. Όπου λένε ότι αυτός είναι ένας εξωγήινος, με τον οποίο προσπαθούν να επικοινωνήσουν κάποιοι επιστήμονες, και στη διάρκεια του γυρίσματος αυτού βλέπουμε τον εξωγήινο να μην αντέχει όλη αυτή την κατάσταση και κάπου να καταραίει, να πέφτουν κάποιοι από πάνω του, ότι ήταν γιατροί, οι οποίοι όμως δεν ήταν και πολύ ειδικοί γιατροί, γιατί πρέπει να κρατήσουν μυστικό όλο αυτό το θέμα. Μια φωνή παραποιημένη να μας εξηγεί τι βλέπουμε. Ίσως περισσότερα μπορεί να μας πει ο κ. Πανίδης για το θέμα αυτό. Ναι, τι ήταν αυτό το βίντεο, καταρχήν? Κοιτάξτε, μου στείλανε αυτό το υλικό το οποίο είδατε. Ο άνθρωπος που μιλάει υποτίθεται ότι έχει ο ίδιος βγάλει το υλικό μέσα από την βάση, την στρατιωτική την οποία δούλευε. Ναι. Αυτό έγινε στις 27 Τετάρτου του 1989 και εγώ υποπτεύομαι ότι το χαρτί αυτό που μου δείξατε πιο πριν, που έχει γίνει πάλι το 1989, έχει άμεση σχέση με αυτό το οποίο είδαμε. Από την Νότια Αφρική. Από την Νότια Αφρική. Διότι αυτά, εδώ δηλαδή το χαρτί τελειώνει τέλος η αναφορά αυτή ότι μεταφέρονται τα ευρήματα στην Wright-Patterson AFB, Air Force Base δηλαδή, αεροπορική στρατιωτική βάση, στην Αμερική. Μάλιστα. Υπάρχει μια διεθνή συμφωνία όπως είναι γνωστό εν πάση περιπτώσει, παρόλο που είναι διαβαθμισμένη πληροφορία, να μεταφέρονται όλα τα ευρήματα από όλα τα κράτη στην Αμερική. Σε αυτή τη βάση. Σε αυτή τη βάση και στην Area 51. Μάλιστα. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για υπόγειες βάσεις που φτάνουν πολλά πατώματα κάτω από το έδαφος, που κάνουν πειράματα βιολογικά,
που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή γενικότερα. Ναι. Όχι παρέτε με τα όρια. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε έναν εξωγήινο, ο οποίος προσγειώθηκε εννοείται στην South Africa, στην Νότια Αφρική. Ναι, πρόκειται από πτώση δηλαδή. Από πτώση. Ναι. Τον πήραν από εκεί, τον πήγαν στην Αμερική, τον βάλαν σε αυτή τη βάση μέσα και είδαμε αυτό το βίντεο που το έβγαλε κάποιος που ήταν μέσα στη βάση. Ναι. Φυσικά όλα αυτά ισχύουν εάν αποδεχθούμε την ορθότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων που έχουμε. Μάλιστα. Περί ευρημάτων υπάρχει πληροφορία. Βρήκανε ευρήματα του σκάφους που έπεσε. Βεβαίως, ναι, ναι. Η αναφορά αυτή αναφέρει ότι βρέθηκε, μάλιστα έχει το βάρος, ναι. 150 μέτρα διάμετρο έχει, 12 ναι. μέτρα ύψος. Μάλιστα. Ασημή. Έχετε δει, φαντάζομαι, υλικό. Το βίντεο, το έχω δει και εγώ στη συνέχεια. Βεβαίως. Εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι στη συνέχεια στο βίντεο που δεν το δείξαμε, οι οποίοι έχουν δει αυτή την εικόνα και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικά επαγγέλματα. Είναι ένας μακενίστας που κάνει μακέτες, ας πούμε, είναι ένας που δουλεύει σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είναι ένας ο οποίος κάνει κούκλες για... Ειδικά εφέ. Ειδικά εφέ. Είναι ένας που κάνει κούκλες για τον κινηματογράφο, σαν και αυτά που έχουμε δει στις ταινίες του Spielberg, διάφορα τερατάκια να μιλάνε κλπ. Και εκεί πέρα λοιπόν αρχίζει ο διχασμός των γνωμών. Κάποιοι λένε ότι είναι αυθεντικό το βίντεο και αυθεντική η φιγούρα αυτή και δεν μπορούσε να την κατασκευάσουν και να παίξει έτσι. Κάποιοι άλλοι, οι περισσότεροι όμως είναι αυτοί, επαγγελματίες του είδους, λένε ότι πρόκειται για μια κούκλα η οποία φτιάχτηκε και παίζει εκείνη τη στιγμή και μάλιστα δείχνουν και όλη αυτή την κατάρρευση της κούκλας που πέφτει σαν ένα τρίκ για να δείξουν ότι αυτός το όνα αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν άντεξε. Το φαντάζομαι το έχετε δει κι εσείς. Μπορεί να είναι και το ένα και το άλλο. Αυτό λέμε έτσι. Ότι ισχύει, αλλά το θέμα να σας πω και... Απλά εμένα μου κάνει, το ερώτημά μου είναι το εξής, συγγνώμη. Πώς συνέπεσε η κατάρρευση αυτού του όντος, ο θάνατός του, να γίνεται τη στιγμή που τραβούσαν αυτό το βίντεο. Όχι, το βίντεο αυτό το τραβούσαν είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό το κομμάτι που βλέπουμε είναι το τελευταίο κομμάτι του βίντεο. Ναι. Που απλά μας δείχνει, πέρα από το ότι υπάρχει κλεισμένο σε ένα δωμάτιο, μας δείχνει την κατάρρευσή του. Το θέμα είναι άλλο, κύριε Χαρδαβέλα. Ότι ποια είναι η σκοπιμότητα, και αυτό ίσως να είναι πιο σοβαρό για το αν υπάρχουν ή όχι εξωγήινοι και μας επισκέπτονται. Το θέμα είναι ποιος και για ποιο σκοπό δαπάνησε εκατομμύρια που χρειάζονται για να φτιαχτούν τέτοιου είδους κούκλες, μαριονέτες, οτιδήποτε θέλετε να το πείτε εσείς. Ποιος ο λόγος της κοινοθεσίας. Να δαπανηθούν τόσα χρήματα και όχι να βγει στο εμπόριο σαν μια ταινία, αλλά να βγει. Μπορώ να δώσω μια εύκολη απάντηση. Πέστε μου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κυκλοφορούν χιλιάδες περιοδικά, έντυπα. Υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί που ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα θέματα αυτά. Έτσι, υπάρχουν εκδηλώσεις που γίνονται. Υπάρχει δηλαδή ένα εμπόριο, αν θέλετε. Δεν είναι ένα τόσο εμπόριο μεγάλο όσο που διακινείται. Που διακινεί. Τρέφει τη φαντασία του κόσμου. Έχει δίκιο ο κ. Χαραμαλής. Ναι, άρα λοιπόν ένα τέτοιο βίντεο ανθεί και ανθίζει και βοηθάει να ανθίσει αυτό το εμπόριο, αυτό το επιχειρηματικό κομμάτι δηλαδή, στην περίπτωση. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι αυτό με το που διέρευσε, εσείς δεν το έχετε ξαναδεί φαντάζομαι. Όχι. Αυτό λέω με την διαρροή αυτού λοιπόν του φιλμ που έχει γυριστεί το 1989. Εξάρτητε τη φαντασία μέχρι του άλλου σήμερα. Και θέλει αύριο να αγοράσει ένα περιοδικό να διαβάσει να πούμε τι γίνεται με τους εξωγήινους. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Μπήκανε στη διαδικασία να διαρρεύσουν κάτι από την Αμερική για να πουλήσει στην Ελλάδα ένα περιοδικό ελληνικό. Δεν μιλάμε σε παγκόσμιο. Κύριε Πανίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βάζουμε την κοινή λογική. Κοινή λογική πρώτα απ' όλα και μετά αρχίζουμε κλιμακωτά και ανεβαίνουμε. Λοιπόν, η κοινή λογική λέει το εξής. Αυτό είναι ένα εξωγήινο όν και μάλιστα έχει και πολύ ανεπτυγμένη τεχνολογία. Και έρχεται σε επαφή με γήινα όντα. Τα γήινα όντα πρέπει να ρωτήσουμε πρώτα, είναι εχθρικά ή φιλικά προς αυτόν. Αν είναι εχθρικά προς αυτόν, τι τον έχουν και τον κρατάνε και θα τον καθαρίσουν ευθύς εξ αρχής. Να τα πούμε απλά. Εάν όμως δεν είναι εχθρικά και είναι φιλικά προς αυτόν, γιατί γίνεται να σου εξηγεί και αυτός με κάποιο τρόπο να έρθουν σε επαφή, να βρουν επικοινωνία, τρόπο επικοινωνίας και να πει: εγώ χρειάζομαι αυτό και αυτό για να ζήσω. Και να πούν οι άλλοι ναι. Επίσης, ξέρετε κάτι, ένα ερώτημα που για μένα είναι το εξής. Εάν δεχθούμε ότι αυτά τα εξωγήινα όντα είναι πολύ πιο ανεπτυγμένα από εμάς, άποψη δηλαδή κυρίου Παπά, εμφανίζεται σε αυτό το βίντεο αυτή η φιγούρα, αυτό το πρόσωπο, να είναι πλήρως υποταγμένο και εγκαταλειμμένο στα χέρια κάποιων ανθρώπων. Ακριβώς, είναι... Και λέω λοιπόν, αν είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένα, δεν θα μπορούσε να αντιδράσει ο συγκεκριμένος εξωγήινος που τον κουβαλάνε σε απίθικο. Ένα λάθος που υπάρχει σε αυτό το βίντεο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνουμε βιολογικές προφυλάξεις να μην έρθουμε σε μόλυνση και σε επαφή. Ήτανε κλειστό χώρο, λέει. Το έπιανε με τα χέρια του. Το πλησίασε κάποιος και έβαζε κακό. Λοιπόν, αυτό είναι παρεμβολή, ένα ανεπίτρεπτο επιστημονικό λάθος. Εδώ ήρθαν από τη Σελήνη και τους βάζαν σε καραντίνα, ας πούμε.
για να Κυπρός και όταν ερχόταν για να μην μεταφέρονται ή κλπ. Όπως... Δεν είναι... Θέλω να πω, συμβαίνει το εξής. Η μεγάλη πρακτική είναι η παραπληροφόρηση και η σύγχυση η οποία δημιουργείται. Από τις μυστικές υπηρεσίες διαδίδονται ψευδή τέτοια γεγονότα. Δηλαδή, σε ένα γεγονός πραγματικό θα δείτε μία... κατά πολλές άλλες πληροφορίες οι οποίες είναι ψεύτικες και γελιοποιημένες, σε σημείο που γελιοποίηση αυτών των φτιαχτών πληροφοριών να γελιοποιείται τα πραγματικά γεγονότα. Είναι μια πρακτική. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πιο σοβαρό. Το ενδεχόμενο εδώ ότι είναι προϊόν γελιοποίησης είναι για μένα σχεδόν βεβαιότητα. Ορίστε σε άλλα τέτοια περιστατικά. Εγώ επειδή πρέπει να συμφωνήσω μαζί σας. Θα ξεκινήσω μεν από κάτι που έγραψε ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας και δημοσιογράφος, ότι για τους Αμερικανούς αναφερόταν, ο ίδιος Αμερικανός επίσης, ότι αν θέλεις να κρύψεις μια αλήθεια, ο καλύτερος τρόπος για να την κρύψεις είναι να τη βάλεις ανάμεσα σε δύο ψέματα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο που πολύ σωστά παρατηρήσατε είναι το εξής. Φαινόταν υποτεταγμένος ο εξωγήινος. Αλλά εάν θεωρούνται αυτοί οι πολιτισμοί πολύ πιο ανεπτυγμένοι από τον ανθρώπινο πολιτισμό, και εγώ αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι καθόλου ανθρωποκεντρικά, και αυτή η βλάβη του διαστημοπλοίου πολύ ανθρωποκεντρικά μου κάνει. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι ήταν ο ίδιος υποτεταγμένος λόγω προφανώς του ατυχήματος που υπέστη, αλλά αφού έχουν τόσο υπερανεπτυγμένη τεχνολογία, έφτασαν μέχρι τον πλανήτη μας ταξιδεύοντας ίσως εκατοντάδες έτη και χιλιάδες έτη φωτός με κάποιο τρόπο, και έφτασαν στη γη για να συντριβούν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που με οδηγεί στην εμπορευματοποίηση και έτσι δυστυχώς χάνονται και ορισμένες αλήθειες. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό για να πούμε, να το δεχτούμε κάτι, ότι μπορεί να είναι έτσι. Άρα σου περνάει ότι και ο εξωγήινος ακόμα, σε σχέση με αυτά που έκανα πριν, είναι και αυτός υποταγμένος στην υπερκυβέρνηση αυτή την παγκόσμια αποχώμηση. Δηλαδή ας τα μην πάντα το πάμε εκεί. Ελέγχονται. Εντάξει. Προβληματισμό. Να πω όμως σε κάτι που ήθελα να πω τώρα, επειδή είμαστε αυτό το σημείο. Πρόδεκα πενθυμέρου, επειδή αμφισβητούμε, και έχει σημασία, στον Der Spiegel, το γερμανικό περιοδικό που έχει 15 εκατομμύρια τεύχη κυκλοφορία, ο δημοσιογράφος Γκάιζε, προ δύο εβδομάδων αυτό, σε όλα τα δελτία το είδα, βγήκε και είπε ότι αμφισβητεί την προσελήνωση του 69 τον Ιούλιο με τον Άστρομ κτλ., ότι ήταν ένα τρομακτικό σόου τύπου Hollywood για την εποχή εκείνη, για άλλου λόγου σκοπότητα. Το έχω ακούσει και εγώ. Έτσι. Και έχω φτάσει προ τον προβληματισμό. Σαφρά. Πάρε και αυτόν τα επιχειρήματα όλα για το ότι δεν πήγαν, είναι όλα σαφρά. Μάλιστα. Όλα καταρρύπτονται. Πρέπει να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για την ουφολογία. Μέχρι το 1947 κανείς δεν μιλούσε για διαστημόπλια κτλ., ούτε υπήρχαν περιοδικά κτλ. Γίνεται η επίσκεψη του Μπέρτ του Ναυάρχου στον Νότιο Πόλο, αρχίζουν οι αερομαχίες του Αμερικανικού στρατού με τα σκάφη αντιβαρύτως που χάσαν 8 αεροπλάνα οι Αμερικάνοι τότε, και ακολούθως ο κύριος Ρέι Πάλμερ, ο οποίος έζησε μέχρι το 1977, βγάζει το Amazing Stories, το Fate, το Other Worlds και το Flying Saucers και άλλα περίπου 50 περιοδικά, με συνολικά κέρδη αυτή η ιστορία κάποιων 3 εκατομμυρίων. Και περνάνε αυτό το παραμύθι των δίθεν εξωγήινων. Ήτανε καθαρά σερβιρισμένο, συμφωνώ με τον κύριο Τσαγκρινό, ότι πρόκειται για σερβίρισμα της ιστορίας ωραία, για να, όχι μόνο για να έχουν κέρδη, αλλά κυρίως για να καλύψουν την πραγματικότητα των αερομαχιών που γίνανε συνολικά 19. Μάλιστα. Θέλω να περάσουμε τώρα πάλι σε μια ματηρία ενός ανθρώπου ο οποίος λέει ότι ήρθε σε επαφή με έναν εξωγήινο. Είναι ένας μηχανικός αεροσκαφών στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ένας λογικότατος άνθρωπος, καθόλου ονειροπαρμένος, καθόλου φαντασιόπλητος, καθόλου τρελαμένος. Θα τον ακούσετε να μας λέει αυτό το καταπληκτικό, ότι κάποια στιγμή στο αεροδρόμιο του Ελληνικού μπαίνει από ένα ανοιχτό παράθυρο μια φιγούρα, έχει σε επαφή μαζί του και μόλις αγγίζει τη φιγούρα αυτός ο άνθρωπος, χάνεται, ψάχνει να τον βρει στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου, με στο σκοτάδι δεν τον έχει βρει, και λέει ότι είμαι βέβαιος ότι εκείνη τη νύχτα εγώ ήρθα σε επαφή με έναν εξωγήινο. Ας τον ακούσουμε. Κάποια στιγμή το 79, αν θυμάμαι καλά, σε μια υπηρεσία που είχα το βράδυ με κάποιο φίλο,
βρισκόμασταν στην επιστασία. Εκεί που περιμέναμε να περάσει κάποια ώρα για να πάμε για κάποιο περίπολο που είχαμε στο αεροδρόμιο. Δεν κοιμόμασταν, δεν κοιμηθήκαμε, δεν είχαμε πιει, δεν ήμασταν σε άλλο κόσμο. Ήμασταν εκεί. Ο φίλος μου κάθισε στο διπλανό, στη διπλανή επιστασία, ήταν μηχανική κινητήρων. Αυτός ήταν μηχανικός κινητήρων. Εγώ ήμουνα στα αεροδραυλικά air condition συστήματα των αεροσκαφών. Όπως καθόμασταν, οι επιστασίες χωριζόντουσαν με ένα τοίχο ο οποίος ήταν περίπου 2 μέτρα το ύψος τους. Είχα ανοιχτό το παραθυράκι, δεν ήταν χειμώνας, ήταν πολύ γλυκός ο καιρός και είχα ανοιχτό το παράθυρο του δωματίου, εκεί που ήμουνα, του συνεργείου, να το πω πιο απλά. Αυτός κάποια στιγμή μου φώναξε από το δικό του το δωμάτιο, μη με πειράζει, σταμάτα, ο φίλος μου. Απόρρισα, μετά από λίγο του λέω, μα τι μου λες, τι σε πειράζω κλπ. Δεν μου δώσε κάποια απάντηση συγκεκριμένη. Ξαφνικά, γυρίζοντας το κεφάλι μου, εγώ ήμουν καθιστός, έτσι, περίπου όπως τώρα. Και το κεφάλι το είχα αριστερά, όπως σας είπα, γιατί μιλάγαμε με το φίλο μου. Όπως γύρισα λοιπόν, ξαφνικά αισθάνθηκα ένα ακούμπισμα επάνω μου. Κάτι έτσι, ένα πράγμα. Γυρίζω το κεφάλι μου δεξιά και βλέπω ένα εξωγήινο, να το πούμε. Το κατάλαβα αμέσως ότι ήταν εξωγήινος από τη μορφή του. Φορούσε μια καφέ φόρμα, το χαρακτηριστικό μικρό κεφάλι με τα μικροκαμωμένο. Ένα παιδί 12 μέχρι 14 χρονών μικροκαμωμένο. Δεν ξέρω βέβαια τι ηλικία είχε. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση που μου έδωσε το σουλούπι του. Δεν τα έχασα. Δεν τρομοκρατήθηκα. Ούτε και αυτό έκανε κάποια ιδιαίτερη κίνηση. Τράβηξε τα χέρια του, γύρισα, το κοίταξα όπως σας είπα εγώ. Και έκανα κάποια κίνηση, ίσως αυτή ήταν η λάθος κίνηση μου που έκανα. Ήθελα να το πιάσω, ήθελα να το ακουμπήσω κι εγώ. Μου βγήκε μόνο του, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτό προφανώς δεν ξέρω αν φοβήθηκε ή δεν ήθελε. Έκανε κάποιο 2 βήματα πίσω και έφυγε από το παράθυρο που είχε μπει, γιατί η πόρτα ήταν πίσω μου, η ξύλινη, η οποία ήταν κλειστή. Έφυγε λοιπόν από το παράθυρο με ένα ελαφρύ πηδηματάκι. Κάτι όπως την σελήνη που βλέπουμε τους δικούς μας που πηγαίνουν και ανάλαφρα περπατάνε. Έφυγε από εκεί μέσα από το παράθυρο, πήδηξε ας το πούμε έτσι, και χάθηκε στο αεροδρόμιο, το οποίο το αεροδρόμιο είναι τεράστιο, σκοτεινό φυσικά από τη μεριά που έφυγε και όλας ήταν αγρή χωράφια. Πήγα μέχρι εκεί να δω, δεν είδα τίποτα, ούτε είδα κάτι να φεύγει. Ούτε είδα κάποιο ούφο τέλος πάντων να περιφέρεται εκεί τριγύρω ή κάποιο φως. Μετά που μιλήσατε με τον συνάδελφό σας που είπε και αυτός είχε πει το μη με πειράζει, Μετά από εκεί ξαναγύρισα πίσω και του φώναξα, του λέω Κώστα έλα λιγάκι από εδώ που σε θέλω. Ήρθε πράγματι, μου λέει έλα τι θες, ακόμα έχουμε 20 λεπτά για να φύγουμε. Του λέω μου συνέβη αυτό και αυτό και αυτό. Κάθισε διστακτικά, με κοίταξε, μου λέει δεν ήσουν εσύ που μου σπρώξε στο παράθυρο. Εκεί αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τι είχε γίνει. Αυτό έσπρωξε το φωτισμένο παράθυρο της διπλανής επιστασίας, όπως σας είπα. Είδε ότι δεν είναι ανοιχτό προφανώς, δεν ξέρω τώρα τι. Ο φίλος μου αισθάνθηκε το παράθυρο να το σπρώχνουνε και νόμιζε ότι ήμουνα εγώ. Κάνοντας λοιπόν 3 μέτρα περίπου, ήταν το ένα παράθυρο από το άλλο, 3 ίσως και 4. Κάνοντας λοιπόν κάποια βήματα προφανώς προς τα εκεί, είδε το ανοιχτό παράθυρο και μπήκε μέσα. Εγώ από τότε μέχρι πριν 3 χρόνια περίπου δεν το είχα πει ούτε στη μητέρα μου. Πιστεύω ότι δεν είμαι τρελός, πιστεύω ότι δεν είμαι παρανοϊκός. Αυτό το πράγμα όμως δεν μπορούσα να το πω. Πολλές φορές με ρωτήσαν γιατί δεν το είπε στους ανωτέρους. Τώρα όποιος έχει το μυαλό καταλαβαίνει γιατί δεν το είπα.
πολύ ενδιαφέρουσα η διήγηση. Εκεί που με χαλάει εμένα όμως λιγάκι είναι ένα σημείο που ότι φόραγε καφέ φόρμα ο εξωγήινος. Αυτό κάπου δεν μου κολλάει. Φοράει τώρα καφέ φόρμα ο εξωγήινος. Έχει όμως σημασία, πέραν του αν όλα αυτά έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει, έχει σημασία αυτό που είπε στο τέλος ο φίλος που μας μίλησε, ότι είχε 3 χρόνια να το πει αυτό το περιστατικό ακόμη και στη μητέρα του και καταλήγει, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Και εδώ πέρα μπαίνουμε σε ένα άλλο τεράστιο ζήτημα, ότι όποιος βγαίνει σήμερα και μιλάει ότι συναντήθηκα, είχα επαφή, επικοινώνησα κλπ. Κλπ. Οι άλλοι τον βλέπουν κάπως περίεργα, στραβά, είναι τρελός, είναι μυθομανής, μας παραμυθιάζει ή μας κάνει πλάκα. Και εκεί πέρα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, διότι σε κάποια άλλη συνέντευξη θα ακουστεί ότι δεν μιλάνε πολλοί άνθρωποι, διότι καταστρέφονται συνεχεία επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά, δηλαδή τους παίρνουν λίγο σαν γραφικούς. Περιθωριοποιούνται. Να πω κάτι, επειδή έχετε δείξει και το πρόσωπο και πλέον είναι και γνωστός, γιατί βιβλιογραφεί και αρθρογραφεί. Ο κ. Ποδότας, που δείξατε στην αρχή και η συνεργάτη σας του έχει πάρει για τη συνέντευξη, όταν κάναμε αυτό το σύλλογο και είπαμε ότι είμαστε χομπίστες και πολλό μάλλον προ 25 ετίας και μαζευόμασταν έτσι καλή ώρα και ανταλλάσσαμε απόψεις και σε πιο χαλαρούς ρυθμούς βεβαίως, έδωσε μια διάλεξη τότε, αρχές του 80, UFO, φαντασία πραγματικότητα, σε ένα χώρο που διαθέταμε. Περιτώ να πω τον κόσμο πώς ήταν τότε κτλ. Ενδιαφέρον και πάρα πολύ ο κόσμος. Ο ίδιος λοιπόν είχε καλέσει και 2-3 φίλους του, ένα ζευγάρι συγκεκριμένα θυμάμαι, που είναι του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι ίδιοι λοιπόν, αφού άκουσαν τη διάλεξη, του είπαν καλά. Δεν είχαμε ιδέα ότι καν ασχολείσαι με αυτά τα θέματα, έστω και να τα διαβάζεις. Ο κύριος Ποδότας, που τώρα είναι γνωστός ερευνητής στο θέμα, μάλιστα. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που ασχολούνται από μόνοι τους, από οποιαδήποτε γωνία ξεκινώντας, δεν το λέγανε στο διπλανό του, στο φίλο του, στη μάνα, στο πατέρα και στο ποιό, αυτό που είπατε, ότι είναι ο φόβος ότι θα μας πάρουν τρελό κλπ. Νομίζω όμως πλέον ότι έχει ξεπεραστεί αυτό πια και στην ελληνική κοινωνία. Και μπορούμε και γι' αυτό μπορούμε και κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Για τους δρακονιανούς έχετε ακούσει κάτι? Ο κύριος Φουράκης, ξέρετε. Φουράκης. Είναι σπεσιαλίστης. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Οι δρακονιανοί είναι αυτοί που έχουν από κάτω. Ναι. Μάλιστα. Και ξαναπηγαίνουν. Και κυκλοφορούν πολύ μεταξύ μας. Δρακονιανοί. Πάρα πολύ. Μπορεί κανένας δρακονιανός μεταξύ μας τώρα. Αυτό δεν μπορώ να το πω και να το ξέρω, δεν το έλεγα. Μήπως είσαι εσύ δρακονιανός. Έτσι. Αλλά μην το γελάσω με το θέμα. Όχι, δεν το αδειάζουμε. Σε πολύ προχωρημένες τώρα από τους κύριους Φουράκης έχει σοβαρό την εποχή αυτή και ειδικότερα με τις κλωνοποιήσεις. Επειδή αυτοί παρενέβησαν και παρεμβαίνουν. Οι δρακονιανοί. Ναι. Δηλαδή, αν θέλετε να μιλήσουμε, τι εννοούμε δρακονιανούς, εννοούμε όλη τη βασιλική αγγλική οικογένεια, δεν τα λέω μόνο εγώ. Υπάρχουν μεγάλες καταγραφές, όλους τους λόρδους, οι οποίοι βέβαια είναι Κύμβροι, κατάγονται από τα υποχθόνια της Ασίας. Μάλιστα. Τα βάθη της Ασίας, αυτά μας τα γράφει ο Πλούταρχος. Οι δρακονιανοί είναι κατασκευάσματα εξωγήινων, εννοείται. Όχι. Αλλά είναι κατασκευάσματα εξωγήινων και δεν στηρίζονται. Αυτά είναι η ειδικότητα του κυρίου Παπά. Του κυρίου Παπά δεν στηρίζονται στα στοιχεία του άνθρακος, αλλά του πυρητίου. Αυτές είναι οι μεγάλες μας διαφορές και γι' αυτό, αν θέλετε λοιπόν να διαπιστώσετε αν είναι δρακονιανός ή όχι, όπως το λέμε, τη γυναίκα, τον οποιοδήποτε κάνει εφύτευμα σιλικόνης, έτσι, άμα το δεχτεί είναι δρακονιανή. Άμα το αποβάλει είναι κανονικός άνθρωπος. Είναι ουράνιο. Άρα λοιπόν όλες οι γυναίκες που έχουν κάνει σιλικόνη και το έχουν δεχτεί είναι δρακονιανές. Ναι, η βιοσύστασή τους, προσέξτε να δείτε. Το όλο τους DNA, αυτό που λέμε DNA, το γονιδίωμα, δεν στηρίζεται στις αρχές που στηρίζεται το γονιδίωμα που είναι από άνθρακα. Και αυτό βέβαια έχει δύο όψεις. Αυτό μπορούμε να πούμε. Η ζωή, αυτό που λέμε ζωή γενικά, το φυτικό και ζωικό βασίλειο του πλανήτη, έχει δύο πηγές. Η μία πηγή είναι τα ηφαίστεια, και αυτό λέμε και υποχθώνει, και η άλλη πηγή είναι οι μετεωρίτες. Από τη μια πλευρά και από την άλλη ήταν οι μύκητες που εξελίχθησαν σε ζωικούς οργανισμούς. Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος της συνάντησης Ποδότα, μια και το έθιξε ο κ. Καρποδίνης πριν από λίγο. Λέει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να εμφανίσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης αυτής και αμέσως μετά
Καθώς θα προχωράμε προς το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής, θα ακούσουμε την ηχογραφημένη συνομιλία μιας γυναίκας, η οποία λέει την εμπειρία της όταν κάποια στιγμή, εντελώς τυχαία, ήρθε σε επαφή με εξωγήινους. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τη συνέντευξη του κυρίου Ποδότα. Μιλήσατε κάποια στιγμή για παγκόσμια κυβέρνηση, υπερκυβέρνηση. Ναι. Θέλετε να εστιάσουμε λίγο εκεί. Υπάρχει, αν διαβάσει κανένας, τα τελευταία 10 χρόνια κυκλοφορούν πάρα πολλά βιβλία διεθνώς σχετικά με τη συνωμοσιολογία. Εκεί λοιπόν, πάρα πολύ καθαρά, φαίνεται ότι υπάρχει μια υπερκυβέρνηση, μια ομάδα ατόμων που ελέγχουν τον πλανήτη και ως εκ τούτου αυτές αποφασίζουν ποιες κυβερνήσεις θα είναι πού και τα γεγονότα σε εξέλιξη του πλανήτη μας για μια δεκαετία, για μια εικοσαετία κλπ. Και αυτό το καταλαβαίνουμε ότι είναι, προγραμματισμένα τελικά. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι πλέον. Αυτή λοιπόν είναι γνωστό διεθνώς στην ουφολογία, αναφέρεται ότι κάποια στιγμή ήρθαν σε επαφή, σε επικοινωνία με κάποιες εξωγήινες φυλές, οι οποίες είχαν προσγειωθεί εδώ με κάποια ατυχήματα που έγιναν, παράδειγμα του Ρόσβελτ του 1947, όπου εκεί κλείστηκαν συμφωνίες οι οποίες ανεώνται κάθε 10 χρόνια. Μέσα λοιπόν σε αυτά, αυτοί οι εξωγήινοι, ας πούμε, αυτοί μας έδωσαν τεχνολογία, που τι πραγματικά είναι, έχει αλματώδη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, που δεν δικαιολογείται με, τη φυσική ροή των πραγμάτων και των ερευνών. Και πολλά άλλα πράγματα. Και από την άλλη μεριά, αυτοί ζήτησαν να κάνουν κάποια πειράματα, κάποια γενετικά πειράματα κλπ. Άρα λοιπόν μέσα αυτά είναι μέσα στη συμφωνία. Και πώς φαίνεται αυτό, ένα αποδεικτικό στοιχείο είναι ότι τα παλιά χρόνια, αν διαβάσει κανένας όλα τα βιβλία της ουφολογίας, τα αμερικάνικα κυρίως, εκεί αναφέρεται ότι οι πολεμικές αεροπορίες των διαφόρων κρατών, όταν εμφανιζόταν κάποιο άγνωστο αντικείμενο, αμέσως απογειωνόντουσαν, προσπαθούσαν να το χτυπήσουν, είχαμε αερομαχίες, είχαμε ολόκληρες ιστορίες. Από κάποια στιγμή και μετά απαγορεύεται αυτό. Και μέχρι και σήμερα και στην Ελλάδα υπάρχει, πώς το λέμε, μια απαγορευτική ρητή εντολή, όπου οτιδήποτε, οποιοδήποτε πολεμικό αεροσκάφος αντιληφθεί κάτι τέτοιο, να μην το χτυπήσει, να μην το καταδιώξει, απλώς να το παρακολουθήσει. Έχει αλλάξει τελείως η εντολή που υπήρχε από παλιά μέχρι σήμερα. Το πρόγραμμα του πολέμου των άστρων, τότε επί Ρίγκαν, το οποίο ακόμα είναι σε εξέλιξη και το οποίο τι μιλάει, η άμυνα της γης έναντι εξωγήινης απειλής με οπλικά συστήματα στο διάστημα. Αυτό ήδη είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια και προχωράει ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν κάτι περιμένουμε απ' έξω. Τι περιμένουμε, το τίποτα, όπως λένε οι αστρονόμοι ή κάποιοι άλλοι. Επίσης η NASA έχει αποκρατικοποιηθεί. Το επιστημονικό κομμάτι είναι λίγο πολύ πιο ελεύθερο και βγάζει ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις οι οποίες πριν 10 χρόνια δεν τολμούσαν να τις κάνουν. Θα ήταν αδιανόητο να βγουν. Αδιανόητο να βγουν τέτοια πράγματα. Και όμως βγαίνουν. Κάθε τόσο κάνουν ανακοινώσεις οι οποίες όλα τα παλιά χρόνια ήταν ταμπού για την NASA που αρνείται οτιδήποτε. Και τώρα λένε όχι, είχαμε κάνει λάθος. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Επίσης όλες οι κυβερνήσεις είναι πιο χαλαρές πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ παλιά είχαν μια απαγόρευση ρητή από παντού. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η Σοβιετική Ένωση τα παραδέχεται. Τα έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχουν πράγματι εξωγήινα σκάφη, ότι υπάρχουν UFOs, ότι προσγειώνται, ότι. Έχουμε ένα περιστατικό επίσης πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο έχει ελεγχθεί με πάρα πολλούς τρόπους και έχει διασταυρωθεί και είναι σωστό, όσο και αν αγωνίζονται κάποια ακόμα να διαμαρτύρονται ότι δεν είναι έτσι. Είναι το περιστατικό της Αταλάντης, που είχαμε κάποιες προσγειώσεις, κάποιες βλάβες, απογειώσεις, κάποια αντικείμενα κάτω κλπ. Είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο και βέβαια έχουν μπλεχτεί υπηρεσίες αεροπορίας, της πολεμικής αεροπορίας, της αστυνομίας. Και η NASA κάποια στιγμή μπλέχτηκε μέσα στην ιστορία αυτή και πιστεύω ότι είναι η πιο καλά τεκμηριωμένη και το πιο σοβαρό περιστατικό στην Ελλάδα, τουλάχιστον από αυτά που έχουν βγει. Συνήθως τι παρατηρείτε, πώς παρατηρούνται, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Υπάρχουν κάποιες απαγωγές, οι οποίες είναι, μπορούμε να πούμε σε παρένθεση, τυχαίες, δηλαδή μη προγραμματισμένες. Αυτές είναι αν προσγειωθούν, ας πούμε, σε κάποιο χώρο συνύπεθρο, προσγειώνεται ένα επτάμινο αντικείμενο, σε ένα χωράφι. Βγαίνει το πλήρωμα, δουλεύει εκεί παίρνοντας κάποια αντικείμενα ή κάνοντας κάποιες έρευνες. Ο αγρότης τυχαία περνάει από εκεί, το βλέπει και εκεί έρχεται μια επικοινωνία και μπορεί να τον πάρουν για λίγο μέσα, να του δείξει το σκάφος και να τον αφήσουν και μετά να μην ξαναεπικοινωνήσει ποτέ μαζί τους.
αυτή είναι ένα περιστατικό τυχαίο, ας το πούμε. Υπάρχουν και τα άλλα προγραμματισμένα. Ποιος να τον πιστέψει. Α, μπράβο, αυτό ακριβώς. Ποιος να τον πιστέψει τον αγρότη τώρα. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια ανάγκη για μας να βγαίνουμε κάθε τόσο με άρθρα, με περιοδικά, σε κανάλια κλπ. Για να μας βλέπουν όλοι, να ξέρουν πού να απευθυνθούν. Γιατί έτσι αρχίσει και απευθύνεται ή στην αστυνομία ή στο στρατό ή στον ιατρικό σύλλογο, εκεί πάει, χάθηκε. Λοιπόν, άρα λοιπόν μπορεί να πρέπει, ξέρει ο κόσμος πια που πρέπει να απευθυνθεί. Αυτό είναι το τυχαίο περιστατικό. Υπάρχουν όλα τα άλλα προγραμματισμένα, αυτά που από ηλικία 6 ετών, 5 ετών ή και πιο αργότερα παρακολουθούν συνεχώς τους γήινους ή τις γήινες και που κάποια στιγμή έχουμε σε εξέλιξη ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που έχει εφαρμοστεί πάνω τους. Αυτή η επιλογή πώς γίνεται? Αυτή η επιλογή από στατιστικά στοιχεία, γιατί κάποια στιγμή η απαχθής, ας πούμε, γήινη, συζητάει πλέον, έχει μια οικειότητα και συζητάει με το πλήρωμα, ας πούμε, των γιατρών, ας το πούμε, του σκάφους, ας τα αναφέρουμε κάπως έτσι. Εκεί λοιπόν η πλειοψηφία των περιπτώσεων αναφέρει ότι σε επιλέξαμε γιατί ήσουν πιο πριν μαζί μας. Μιλάμε δηλαδή για προηγούμενη ζωή, ήταν μαζί τους. Μάλιστα. Οπότε μπορείς πιο ψύχρεμα, ίσως βάσει υποσυνειδήτου. Και πια σιγά σιγά βγαίνουν και άλλα περιστατικά, βγαίνουν προηγούμενες ζωές, που ήταν, πώς ήταν και όλα τα υπόλοιπα. Μας έχετε ζητήσει πάρα πολύ, γιατί όταν βλέπετε στο βίντεο και τα δείχνετε, εγώ πάω στην αίθουσα που είναι η συνεργάτη μου και ενημερώνω με τα τηλεφωνήματα που μας κάνετε. Μας έχετε ζητήσει πάρα πολύ να ξαναδείξουμε το βίντεο με τον εξωγήινο που προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του μέχρι που πεθαίνει, σβήνει κλπ. Και μεταξύ αυτών που μας το έχουν ζητήσει είναι και επιστήμονες, είναι και επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν ίσως, αν παρατηρήσουν τις λεπτομέρειές τους, να δουν μερικά πράγματα σε αυτήν την ιστορία. Ετοιμάζουμε να σας το δείξουμε το βίντεο αυτό για μια δεύτερη φορά. Προηγουμένως όμως θέλω δύο πράγματα να κουβεντιάσω. Αναφέρεται στο ζήτημα της Αταλάντης, ένα φαινόμενο στην Αταλάντη, ο κύριος Ποδότας. Ήτανε τι αυτό το φαινόμενο? Αν μου επιτρέψετε, επειδή έχω κάνει έρευνα από το συγκεκριμένο, επισκέφθηκα το χώρο. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι το περιστατικό που συνέβη τις προηγούμενες μέρες, υπήρχαν θεάσεις φωτεινών αντικειμένων να κατέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα προς τα κάτω, και εκεί στην περιοχή της Αταλάντης κάποιος αγρότης επεσήμανε κάποια φωτιά και ειδοποίησε τους συγχωριανούς του στην Αταλάντη. Εκείνο όμως το οποίο είναι σημαντικό, θεάθηκε να φεύγει αυτό το, σαν να γινόταν μια επισκευή κάποιου αντικειμένου, υπταμένου αντικειμένου. Και εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δίνω ιδιαίτερη σημασία και οι άλλοι μιλητές, ότι εμφανίστηκε η αεροπορία καταϊδρωμένη και καθυστερημένη και προσπαθούσε να συλλέξει τα αντικείμενα που είχαν συλλέξει οι κάτοικοι της Αταλάντης κατά τρόπο εκβιαστικό, που σημαίνει δηλαδή ότι ενδιέφερε έμπρακτα την αεροπορία και την αστυνομία και μάλιστα με εκβιαστικούς τρόπους απέσπασε αυτά τα αντικείμενα, αλλά όμως καμία επίσημη θέση από το ελληνικό κράτος δεν ελήφθηκε, καμία εξήγηση για τη συμπεριφορά της αεροπορίας και τη συμπεριφορά της αστυνομίας. Πότε έγινε αυτό? 1991. Μου δείχνει εδώ λοιπόν ότι αναγνωρίζεται η σημασία του γεγονότος, δεν καθομολογείται επισήμως. Μάλιστα, θα το 1991 εμφανίζονται. Ενώ στις Βρυξέλλες γίνεται μια εκπληκτική έκθεση, έχουν φέρει κάποια αγάλματα από την είσοδο του Πάσχα. Εγώ είμαι εκείνη την περίοδο στην Ολλανδία και έχουμε κλειστό κύκλωμα. Βλέπουμε Ολλανδία, Βέλγιο, BBC, Γερμανία. Εμφανίζονται το 1991 σε σχηματισμό, και αυτό είναι η διάταξη, είναι το πιο σημαντικό. Γιατί όπως είπα και πριν, μπορούμε να δούμε κάποιο μετεωρίτη να πέφτει ή ένα δορυφόρο να καίγεται. Ναι. Αυτό όμως δεν έχει διάταξη. Τώρα μιλάμε σε διάταξη. Και να είναι η κρατική τηλεόραση τώρα του Βελγίου. Ήταν εκπληκτικό για 2 ώρες και να εστιάζει συνεχώς σε αυτά. Είναι το μοναδικό που εγώ έχω να καταθέσω, που έχω δει και είναι εμπειρία με άτια, με αγνώσεις. Μάλιστα, με άτια. Οπότε, αρχίζεις αμέσως και σκέπτεσαι ότι για 2 ώρες απασχολείται ολόκληρο κρατικό κανάλι. Το βλέπουμε όλοι εκεί στην περιοχή, στα Paybus, κάτω χώρες. Και φυσικά και στην Αγγλία απέναντι, την επομένη σοβαρότατες εφημερίδες,
αντίστοιχες όταν γνωστό και το δικό μας Νέα, Ελευθεροτυπία, Καθημερινή. Όλες αυτές λοιπόν οι εφημερίδες πρωτοσέλιδο. Πρωτοσέλιδο και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Μετά από δύο μέρες εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε ούτε στην πέμπτη σελίδα. Ακούστε, σας πω κάτι. Αυτό που είπατε όμως πριν από λίγο, γι' αυτό σας ρώτησα πότε έγιναν αυτά τα πράγματα. Μπορεί να πήγε εκεί πέρα η αεροπορία και η αστυνομία και να μαζέψαν αντικείμενα κλπ. Μπορεί αυτό το αντικείμενο που προσγειώθηκε να ήταν ένα αεροπλάνο ή ένα ελικόπτερο μιας χώρας που εμείς μπορεί να έχουμε προβλήματα, είτε λέγεται Τουρκία είτε λέγεται προσβορά κάποια άλλη χώρα, να πήγε εκεί πέρα να, να επισκεφθούν την πλάτη τους, να φύγανε και να πήγανε μετά στην συνεχεία να δουν τι είναι. Δηλαδή, γιατί πρέπει δε και καλά να ήταν ένα άτια, ένα ούφο. Όχι, κοιτάξτε, υπάρχουν τα εξής στοιχεία. Κάτι παθαίνει βλάβη, δεν απογειώνεται και δεν απομακρύνεται, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει τουλάχιστον γνωστό να πέσει ένα ελικόπτερο, ένα αεροπλάνο και να πάνε άλλα αεροπλάνα και το απογειώσουν, να το απομακρύνουν εκεί. Αυτό με δικές του δυνάμεις έφυγε. Θεάθηκε ότι φύγανε αυτοί, εξαφανιστήκαν από εκεί. Κάτι, υπήρχε μια δραστηριότητα, φωτιά, παρακολουθείτε. Ήταν από τις 11 το βράδυ, κύριε Παπά, όντα. Έγινε η πτώση ενός από τα πολλά που κατέβαινε σε σχηματισμό τριγώνου. Έφυγε, κατέπεσε. Προσγειώθηκαν και άλλα γύρω του. Ο αγρότης έβλεπε δραστηριότητα, άνθρωποι να έχουν κατέβει, να πηγαίνουν, να μπαίνουν, να βγαίνουν, κάτι κάνανε. Μέχρι το πρωί, ξημερώματα, 4 ώρα. Άνθρωποι ή. Είχαν όψη ανθρώπου κανονικού. Ανθρωποειδή είναι. Άνθρωποι από, ήταν πολύ μακριά, δεν μπορούσαν να δει λεπτομέρειες προσώπου. Μάλιστα. Αλλά φοβόταν για φάνταση άνθρωπο. Και αφού έκαναν την επισκευή όπως επέθεσε εκείνος, όλα μαζί με το αυτό που έπαθε τη βλάβη, γιατί έκανε και θόρυβο και, και έβγαζε και φωτιά, σηκώθηκαν όλοι μαζί. Πήγε την άλλη μέρα και βρήκε πολλά ευρήματα. Κόμμενα καλώδια, ανταλλακτικά. Δηλαδή πράγματα που θυμίζαν γίνει τεχνολογία φαινομενικά. Όταν έμαθα εγώ μέσα από την ΕΑΒ κάποια κομμάτια που πήγαν εκεί ότι είχαν πάνω κυριλικό αλφάβητο. Έτσι είπαν. Λέω πώς το βγάλανε. Έχει λέει το ελληνικό φύτο κεφαλαίο που το έχει μόνο το κυριλικό και το ελληνικό. Οι Έλληνες δεν έχουν διαστημική τεχνολογία, άρα βγαίνει το συμπέρασμα ότι είναι δωροσικός δορυφόρος. Μα ο δωροσικός δορυφόρος. Δεν πέφτει και μετά απογειωθεί, παιδιά. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ότι και πάει σε εκδόση, ξέρετε κάτι. Δεν φαντάζομαι ένα υπτάμενο αντικείμενο εξωγήινου πολιτισμού να έχει όμως καλώδια, βίδες και μπουζί. Ναι, επειδή το εξειδανικεύουμε. Το εξειδανικεύουμε, δηλαδή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι χαμηλότερο επίπεδο αυτή η τεχνολογία, αλλά μπορεί να έχετε δίκιο, κύριε Χαρδαβέλα, να είναι και γίνει τεχνολογία. Αλλά ξέρετε κάτι, αν είναι έτσι τα πράγματα και είναι τόσο προχωρημένο το παιχνίδι σε επίπεδο γίνης τεχνολογίας, τότε όντως είναι γιατί μας το κρύβουν. Υπάρχει δηλαδή ένα μεγάλο ερώτημα, είναι τόση πλέον η δύναμή τους που πρέπει να περάσουν ήδη από τώρα να πούνε ορίζουμε αυτή την κυβέρνηση και αυτοί είναι που θα μας διοικούν. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα παρόμοιο τώρα που το έφερα εγώ στην Ελλάδα σχετικά με το Roswell. Ναι. Στο Roswell υπήρχε ένα βίντεο το οποίο να πούμε τι είναι το Roswell, γιατί πολλοί ίσως δεν το ξέρουν. 1947 ήταν. Είναι ένα από τα πρώτα περιστατικά. Υποτίθεται ότι έπεσε ένα διαστημόπλοιο από ατύχημα και βρέθηκαν δύο ανθρωποειδή, τα οποία έγινε πάρα πολύ λόγος στις τοπικές εφημερίδες τότε. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Ο τοπικός τύπος εκείνης εποχής δεν υπήρχε εφημερίδα να μην δημοσιεύσει. Υπάρχουν και φωτογραφίες. Υπάρχουν και φωτογραφίες. Και μάλιστα υπάρχει και γελιοποίηση στη συνέχεια, δεν θέλω να πω, αλλά θέλω να επισημάνω το εξής. Επί 5 χρόνια εγώ είχα επισημάνει ένα βιβλίο και ένα βίντεο για αυτό το περιστατικό, στο οποίο βίντεο μέσα έδειχνε το όνομα αυτού του διαστημοπλοίου και έλεγε ότι είναι ιερογλυφικά. Αλλά ήταν πάρα πολύ φανερό ότι ήταν ελληνικά, αρχαϊκά ελληνικά και έλεγε Ελευθερία. Αυτό έκανε ένα αγώνα στις τηλεοράσεις σε 5 χρόνια αρνούντο να το παρουσιάσουν, δηλαδή με την εμφάνιση αυτού του βιβλίου, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα παρουσιαστών τώρα, μου απέκλειαν ας πούμε αυτή την αφήγηση και τελικά το παρουσιάσα κατά τρόπο αφού ξεγέλασα τον παρουσιαστή, πάλι δεν θέλω να πω. Είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί, έτσι. Ξεγέλασα τον παρουσιαστή, τσακωθήκαμε με τον παρουσιαστή, δεν ήθελα να το δείξω, γιατί μου είπε αν είσαι ένα βίντεο από το Ρόσκο, λέω να φέρω ένα βίντεο. Και όταν έφερα αυτό το βίντεο και είχε τα ελληνικά, δεν ήθελα να το δείξουμε, ας πούμε, τελικά. Λοιπόν, μέσα αυτό το βίντεο έλεγε ότι είναι ιερογλυφικά. Εμείς όμως αναγνωρίσαμε σαφώς ότι ήταν ελληνικά, παρόμοια με εκείνα τα ελληνικά της Αταλάντης. Ο συγκεκριμένος παρουσιαστής όμως, για να είμαστε δίκαιοι, ήθελε να το βγάλει ο άνθρωπος. Όντως ήθελε, αλλά και δεν ενδιαφέρει το πρόβλημα. Τώρα μια μισή ώρα τη νύχτα, τι είναι το πρόβλημα. Τώρα εγώ σαν αστυνομικός και λέω, ολόκληρο βίντεο δείχνει αυτό το όνομα και είναι πλαστό, το λέει ότι είναι ιερογλυφικά. Δηλαδή τι θέλει να μας κάνει διαφήμιση μετά από
σε 30-40 χρόνια και να ανακαλύψει ο παπάς ότι είναι ελληνικά. Μάλιστα. Και ακόμα δεν είναι γνωστό διεθνώς ότι το όνομα αυτού του πλοίου είναι ελληνικά γραμμένο Ελευθερία. Το είδαμε, δεν το είδαμε. Το χαμηλή, θέλουμε να σας παρουσιάσουμε, γιατί περνάει η ώρα και πρέπει να μπούμε και στον επίλογο της εκπομπής. Θέλουμε να σας παρουσιάσουμε αυτό το βίντεο που το έχετε ζητήσει για μία δεύτερη φορά. Όσοι θέλετε να προσέξετε ορισμένες λεπτομέρειες, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Με τον εξωγήινο, ο οποίος εμφανίζεται σε μία στρατιωτική βάση της Αμερικής. Κάποιος με παραποιημένη φωνή, έχει αλλάξει η φωνή του για να μην το καταλαβαίνουν, ήταν στην ιστορία αυτή μέσα. Το έχει βιντεοσκοπήσει, το έχει βγάλει έξω και παρουσιάζεται τώρα. Ας το δούμε. The figure who is just barely visible in the left foreground is the telepath, and behind the camera is a raked seating area for observers. Although in this case, I believe the only other person present was a military aide. The alien is seated behind a glass partition in a biocontainment area, which is maintained at biosafety level 2, the lowest designation. That's primarily for the protection of the aliens, not us. The theory is that if they were going to infect us with an alien bug, it would have happened 50 years ago. In fact, all the indications are the aliens eliminated microbial and viral life from their own ecosystem long ago. They aren't susceptible to our diseases directly, but it has been shown that microbes can reproduce and form colonies within their respiratory systems, which tends to exacerbate the debilities they seem to suffer anyway in our environment. In fact, you can see here the alien is beginning to flag. The interview was not going well. The telepath was trying to clarify some points from a previous interview, but he wasn't receiving coherent responses. As you can see, the being is in real distress. At this point, the telepath is sending out a message to the medical staff. He's trying to communicate with the alien, but he's getting no response. There's very little he can do. There's no direct connection between his space and the biocontainment area. That's the aide stepping in on the right. The medical staff should be there by now. They're slow in responding. There they are. I have to say, the medical personnel with S4 are less than first rate. They tend to be selected for their willingness to keep secrets rather than their medical competence. By the way, he's not shining that light into the eyes. It looks that way, but in fact, he's checking for hemorrhaging around the eye sockets and in the nasal cavity. I'm sorry. It's very hard for me to watch this. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο της σημερινής μας εκπομπής. Φαντάζομαι ότι κάνετε τις σημειώσεις σας για αυτά που είδατε. Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Αντωνάκη? Θέλω να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με το βίντεο, μια και το ξαναδά για δεύτερη φορά. Θέλω να παρατηρήσω ότι αυτός ο μετρητής, ο ηλεκτρονικός μετρητής, ναι, ακριβώς όπως λειτουργεί στο βίντεο, παρουσιάζεται μόνο σε στρατιωτικές βιντεοκάμερες. Mm. Τα δε αρχικά, που κάποιος δεν θα μπορούσε να τα βάλει τεχνικά επάνω, μου θυμίζουν τις λέξεις defense, Navy Intelligence. Mm. Και από όσο γνωρίζουμε, θέματα εξωγήινων, διαστημοπλοίων, άτια κτλ. Τα χειρίζονται οι μυστικές στρατιωτικές υπηρεσίες του ναυτικού, των Ηνωμένων Πολιτειών και της αεροπορίας. Μάλιστα. Πολύ. Κάτι με τον Κόρσο, τον στρατηγό, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπά, που υπήρξε ένα περίεργο περιστατικό. Ναι, ναι. Και γι' αυτό αγωνίστηκα να το παρουσιάσω στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και πραγματικά θέλω να πω και σε εσάς και στους θεατές σας ότι υπήρξε λογοκρισία.
Ο Κόρσο έγραψε ένα βιβλίο ακριβώς 50 χρόνια και μία ημέρα μετά το ατύχημα του Ρόσβελ. Βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, κάτι το οποίο είναι απόρριτο, αποδιαβαθμίζεται και γίνεται ελεύθερο και από το Σύνταγμα μπορεί να το βγάλει κανείς στη δημοσιότητα. Αυτός εν στολή και σε φωτογραφία με την ομάδα του ομολογούσε ότι εγώ ήμουνα ο διευθυντής της στρατιωτικής ομάδος, της υπηρεσίας μου, που μου ανατέθηκε να διερευνήσω τα συντρίμια του διαστημοπλοίου του Ρόσβουλ. Και στην συνεχεία ομολογούσε ότι εμείς κατά τρόπο διακριτικό διοχετεύσαμε σε ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών και οδηγήσαμε στην ανακάλυψη του τρανζίστορ, της οπτικής σύνας και δεν θυμάμαι με κάτι συστήματα υψηλής τεχνολογίας που παρουσιάστηκαν απότομα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε συγκροτήθηκε μια ομάδα μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του, το οποίο ήταν το 1999 νομίζω, ακριβώς μετά το 1948, έκλεινε 50 χρόνια και ακριβώς περίμενε αυτή τη χρονική παρέλευση. Τότε συγκροτήθηκε μια ομάδα με κεφαλής πολλούς Αμερικανούς δικηγόρους και ζήτησαν από το Πεντάγωνο πληροφορίες σχετικά με αυτό το αποδιαβαθμισμένο θέμα. Τότε το Πεντάγωνο δήλωσε δεν γνωρίζει τίποτα, ξανά επέμεναν. Και μάλιστα ο Κόρσο θα θεωρεί το σε βαθμό κακουργήματος ως ψευδόμενος απέναντι στην υπηρεσία του. Ψευδόμενος στρατιωτικός απέναντι στην υπηρεσία του. Τότε εμηνήθηκε το Πεντάγωνο για την αντισυνταγματική άρνηση, ας πούμε, να δώσει στοιχεία σε αυτά τα οποία ομολογεί ο Κόρσο ή να καταγγείλει τον Κόρσο να τον διαψεύσει, ας πούμε, επισήμως. Ούτε διαψεύδεται ο Κόρσο, ούτε και δίδονται πλέον περισσότερα στοιχεία. Τότε με αγωνία παρακολουθούσα αυτό το θέμα εγώ και ήθελα να δω αν θα πήγαινε στο ακροατήριο ή θα πήγαινα. Τελικώς συγκροτήθηκε ανάκριση και στην προανάκριση εκλήθηκε να ομολογήσει ο πρώτος μάρτυρας, ποιος, ο Κόρσο, αν αυτά τα οποία γράφει στο βιβλίο του είναι αληθή ή όχι. Τότε ενόρκος δήλωσε ότι είναι αληθή αυτά και γνώση των συνεπειών περί ψευδορκίας περί την υπηρεσία του. Όμως μία εβδομάδα μετά έπαθε ένα πολύ σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο του Μαϊάμι. Εκεί βρήκαν ότι δεν δικαιολογείται αυτό το επεισόδιο το οποίο έπαθε. Έτσι δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο και βγήκε από το νοσοκομείο μετά από 10 μέρες. Και τέλη Ιουνίου του 1999, ήταν περίπου αρχές Ιουνίου όταν πέθανε το πρώτο, ξαναπαθαίνει δεύτερο επεισόδιο και πεθαίνει. Τότε είχαμε μεγάλη αγωνία αν πράγματι τώρα που εξέλιπε ο βασικός μάρτυρας του βιβλίου του Φίλιπ Κόρσο με τις φωτογραφίες και όλα αυτά τα ομολογούμενα, αν θα έφτανε στο ακροατήριο. Έφτασε στο ακροατήριο και ο δικαστής απεφάνθη ότι καλώς το Πεντάγωνο δεν δίδει στη δημοσιότητα και ότι θα πρέπει τα στοιχεία αυτά παρά το Σύνταγμα να παραμείνουν διαβαθισμένα ως απόρριτα. Με αυτή την ομολογία έληξε η υπόθεση Κόρσο. Ήτανε επίσημη δικαστική ομολογία. Αυτή λοιπόν η ομολογία μπορεί να μας προδιαθέτει ότι όντως αποδέχονται κάτι και ότι για ευνόητους λόγους είτε το παραποιούν είτε δεν θέλουν να το βγάλουν. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο πολιτικό, αν μου επιτρέπετε, μεγάλο σημαντικό ερώτημα, πόσο δημοκρατία υπάρχει τελικά σε αυτή την ελεύθερη Δύση. Να, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που είναι έξω από την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Ναι. Να ρίξουμε και μια βόμβα στη συζήτηση. Εδώ έχουμε ένα περιοδικό του επικομμουνιστικού καθεστώτος Ρωσικού στρατού, η Πατρίς. Μέσα έχει ένα κείμενο στο οποίο υποστηρίζουν ότι από το 1975 μέχρι 1978 είχαν τις φωτογραφίες που βλέπετε και στοιχεία για τις σκοτεινές μπάλες. Ναι, δείτε το. Και φωτογραφίες διαστημοπλοίου. Μιλάμε για κείμενο της κυβερνήσεως της Σοβιετικής Ενώσεως στο πλέον σοβαρό περιοδικό. Ταυτόχρονα θέλω να πω για τον κύριο Τσαγκρινό που είπε στην Ολλανδία για τα φώτα στον ουρανό κτλ. Στο Βέλγιο, ναι. Μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι είχαμε τις φωτεινές μπάλες πάνω από Θεσσαλονίκη που όλα τα κανάλια τις κατέγραψαν επί μισή ώρα. Κανείς δεν έδωσε εξήγηση
Και μην ξεχνάτε ότι οι ίδιες φωτεινές μπάλες πέρσι ήταν πάνω από την Αθήνα. Εδώ λοιπόν έχω μια εφημερίδα σοβιετική από νομπελίστα που λέει τι είναι οι φωτεινές μπάλες, καθώς και περιοδικό που και αυτό λέει τι είναι οι φωτεινές μπάλες. Το γεγονός ότι εμείς εδώ δεν τα γνωρίζουμε αυτά μου κάνει εντύπωση και δείχνει πόσο πίσω είμαστε γενικότερα στην πληροφόρηση και στην έρευνα. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε. Έχουμε, πριν πείτε οτιδήποτε, έχουμε ένα τηλεφώνημα, είναι ο κ. Σαραγά στο τηλέφωνό μας, είναι από τον Δημόκλητο. Να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Ναι, καλημέρα σας κύριε Χαρτοκιά. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα και σε όλους εκεί. Εγώ προσωπικά συμφωνώ λίγο πολύ με όλους. Περισσότερο συμφωνώ με τις ορθολογικές απόψεις του κύριου Τσακρινού, αλλά θέλω να εξηγήσω τις δικές μου θέσεις. Όπως γνωρίζουμε και όπως γνωρίζουν και όλοι οι κύριοι και όσοι μελετάνε, ότι όλα τα αρχαία κείμενα, τα ελληνικά και μη, αναφέρονται σε τέτοιες, έχουν τέτοιες περιγραφές οι οποίες αναφέρονται σήμερα στην εποχή μας, μπορούμε να δούμε υπερτεχνολογικά στοιχεία. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα το θέμα έχει τις ρίζες του από την αρχαιότητα, δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Έτσι φαίνεται ότι κάποτε υπήρξε ένας υπερπολιτισμός, ο οποίος για κάποιο λόγο σήμερα δεν υπάρχει. Εξέλιπε, εγώ ναι. Δεν μπορώ να πω ότι καταστράφηκε, μπορεί να συμβαίνει και κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω. Λοιπόν, αυτός ο πολιτισμός, εφόσον βλέπουμε ότι είχε υπερτεχνολογικό χαρακτήρα, θα έπρεπε τουλάχιστον στη Σελήνη να είχε πάει. Και όχι μόνο στη Σελήνη, στον Άρη και μέσα στο ηλιακό σύστημα τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα μυστήρια πάνω στη γη, όπως οι πυραμίδες και διάφορα άλλα τέτοια απομεινάρια, τα οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Όμως, βλέπουμε ότι όταν το αμερικανικό πρόγραμμα, διαστημικό πρόγραμμα Apollon έφτασε στο διάστημα, βγήκε έφτασε στο διάστημα και έφτασε στη Σελήνη κλπ. Μετά από λίγο καιρό, σταμάτησε και έπαψαν να φτιάχνουν, αν μου πείτε τι έφερες εκείνα, τα ποδήλατα σε σχέση με τη σημερινή εποχή, ναι. Και έφτιαχναν διαστημικά λεωφορεία. Υποτίθεται για να ανεβοκατεβάζουν δορυφόρους για επισκευή. Με ένας δορυφόρος τηλεκοινωνιακός, όταν χαλάει ή παλιώνει μετά από 10 χρόνια, η τεχνολογία των chips έχει προχωρήσει τόσο πολύ που δεν συμφέρει να τον κατεβάσουν κάτω με μια εκτόξευση ενός λεωφορείου για να τον επισκευάσουν και να τον ξαναπάνε πάνω, ήδη θα φτιαχτεί ένας νεότερος, μικρότερος, με καινούρια τεχνολογία κλπ. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα προγράμματα δεν είναι χαζοί και ούτε πετάνε, ας πούμε, τα λεφτά τους στον αέρα. Λοιπόν, πού θέλετε να καταλήξετε με αυτό το σκεπτικό? Ναι, τα διαστημικά αυτά λεωφορεία τα έφτιαξαν για να κατεβάζουν κάτω από το διάστημα, το κενό δηλαδή, και από τη Σελήνη και τον Άρη, να κατεβάζουν κάτω στη γη προϊόντα εκείνου του πανάρχιου πολιτισμού. Μάλιστα, τα κατέβασαν εδώ κάτω, τα αντιγράφουν, ναι. Με αυτά κυκλοφορούν και παράλληλα έχουν πλασάρει σε όλη την παγκόσμια κοινωνία μέσω Hollywood, τηλεόρασης, π.χ. τα X-Files κλπ. Το παραμύθι των εξωγήινων. Είναι απλό το θέμα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Κοιτάξτε, υπάρχουν κατάλοιπα. Για να είμαι ακριβής, επειδή εγώ το θέμα αυτό το παρακολουθώ και οι περισσότεροι κύριοι εκεί πέρα μπορώ να πω ότι είμαστε και φίλοι, mm-hmm. Το παρακολουθώ πάρα πολλές δεκαετίες, mm-hmm. από όταν ήμουν 20 χρονών δηλαδή, σήμερα mm-hmm. είμαι 52 χρονών. Είμαι ηλεκτρονικός στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής στον Δημόκρητο, που αυτό σημαίνει ότι έχω μάθει. Έχετε να μια... εργάζομαι με μέτρο, ναι. και μέτρηση. Λοιπόν, και έχετε καταλήξει συμπέρασμα ότι υπάρχουν κατάλοιπα πανάρχιων πολιτισμών, υπερπολιτισμών, γήινων, αυτό είπα, πανάρχιων υπερπολιτισμών γήινων, όπου τα ταξίδια αυτά γίνονται για να παίρνουν τα εναπομείναντα στοιχεία από τους πολιτισμούς αυτούς και να τα εκμεταλλεύονται σήμερα κάποιες δυνάμεις που μπορούν να τα εκμεταλλευτούν. Ακριβώς. Άρα δεν μιλάμε για εξωγήινους εκεί πέρα. Δεν μιλάμε για εξωγήινους. Μιλάμε για κατάλοιπα αρχαίων υπερπολιτισμών. Ο κύριος Σαραγάς, με συγχωρείς Λευτέρη, όμως το λες συγκεκριμενοποιείς τη θέση σου για τη γη, έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Όχι, όχι, μα θέλω να πω το εξής, γιατί δεν συμπλήρωσα. Είναι παράλογο, όπως είπατε και εσείς όλοι και το πιστεύουμε όλοι, ότι είναι αδύνατο να είμαστε η γη ένας κόκκος μέσα στο σύμπαν και να υπάρχει ζωή μόνο εδώ. Φυσικά υπάρχουν και όλα τα άλλα, αλλά εκεί θέλω να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Περιμένετε κύριε Σαραγά, κάνετε ένα διάλειμμα, να κάνω και εγώ ένα διάλειμμα διαφημιστικό και αμέσως μετά συνεχίζουμε να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
η ώρα είναι 2:03, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε φτάσει στο τέλος του ταξιδιού μας αυτού του σημερινού. Στα Αστέρια, με τους εξωγήνους. Να ακούσουμε, να κλείσουμε με τον κύριο Σαραγά, ναι, που μας πήρε στο τηλέφωνο και σας ακούμε, κύριε Σαραγά. Ναι, λοιπόν, για να κάνω μια ολοκλήρωση, τα UFO, αυτά που λέμε άτια και προϊόντα εξωγήινου πολιτισμού, εγώ πιστεύω, και όχι απλά πιστεύω, δεν είναι θέμα πίστης, είναι τέλος πάντων τεκμηρίωση. Ναι. Υπάρχει τεκμηρίωση μέσα από μελέτες, πολιετούς μελέτες μέσα από σε αρχή. Ωραία, πέστε μου, τι πιστεύετε. Λοιπόν, πιστεύω ότι μέσα στο σύμπαν θα υπάρχει και κάπου αλλού ζωή, αλλά θέλω να αποφύγουμε, διότι αυτό θα είναι πολύ επικοδομητικό για μας, να διώξουμε τη σκέψη ότι έρχονται αυτά τα όντα εδώ, αλλά είναι πράσινα, αλλά φοράνε καφέ, στολές, δεν ξέρω τι κλπ. Διότι να σας πω το εξής. Σήμερα ο άνθρωπος από το διάστημα μπορεί να παρατηρήσει με δορυφόρους μέχρι και δομή μορίων κάτω στο έδαφος. Ποια η ανάγκη λοιπόν να κατέβει ο εξωγήινος, που είναι πολύ πιο ανεπτυγμένος από εμάς, να κατέβει εδώ να τεμαχίσει κάποιον άνθρωπο, να τον πάρει μαζί του, να τον απαγάγει, να γονιμοποιήσει? Όλα αυτά είναι λίγο παραμύθια. Δηλαδή όλα αυτά είναι κατασκευασμένα από το Hollywood, που είναι μια παγκόσμια μηχανή διαμόρφωσης συνειδήσεων, της παγκόσμιας συνείδησης. Λοιπόν, και θέλω να πω κάτι. Αν πράγματι υπάρχει μέσα στο γαλαξία, ας πούμε, κάποιος εξωγήινος πολιτισμός, κάποιος εξωγήινος έστω μόνος του, ο οποίος θέλει να έρθει εδώ στη Γη, δεν θα έλθει με σώμα, ενσώματι. Θα έρθει με πρόγραμμα. Αυτό που λέει και η θρησκεία, και η θρησκεία όλες πνεύμα. Μάλιστα. Δεν θέλω να αναφέρω σε πνεύμα, καμία σχέση. Αλλά εδώ προγράμματα, ανθρώπινα με μυστικά πειράματα, μεταφέρονται. Δηλαδή κάποιος μπορεί να στείλει μέσα στην εκπομπή σας πρόγραμμα να ενσωματωθεί με εσάς, με κάποιον από εσάς, και να ακούει και να βλέπει τα πάντα. Κατάλαβα. Δεν θα έρθει ο ίδιος με σάρκα και οστά. Έτσι, δεν χρειάζεται δηλαδή. Θα έρθει με πρόγραμμα. Και γιατί τέλος πάντων όλα τα διαστημόπλια παθαίνουν αυτά τα ούφα, ας πούμε, παθαίνουν βλάβες και πέφτουν κάτω? Είναι ανάγκη εμείς, δηλαδή η Γη, αν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με εξωγήινους, να χρησιμοποιήσουμε ανάλογες τεχνικές, να πάμε στην άκρη του σύμπαντος για να τους βρούμε? Αν πάμε στους γύρω πλανήτες, θα βρούμε απομεινάρια τους, αφού έχουν την ιδιότητα να γκρεμίζονται, και θα δούμε να τους μελετάμε καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο που είπε ο Σαραγάς, ότι αν θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί μας, δεν θα έρχονται σαν μόρια. Ήρθαν ως μόρια, ήρθαν τον Αύγουστο του 82. Είπε. Ήρθαν τον Αύγουστο του 82. Λοιπόν, κλείνουμε. Ξεκινάμε την τελευταία μας βόλτα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη δεξιά πλευρά, γιατί ξεκινήσαμε την εκπομπή από την αριστερή. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Τσακρινό. Μάλιστα. Πρέπει να φοβούνται οι άνθρωποι? Όχι, δεν πρέπει. Τις εξωγήινους και όλα αυτά τα κύριε πράγματα. Κύριε Χαρδαβέλα, οι άνθρωποι πρέπει να φοβούνται τόσο όσο φοβούνται και την βαρύτητα. Βγαίνουμε έξω στον δρόμο, προχωράμε, ξαναπροχωράμε την άλλη μέρα, περπατάμε και κανείς δεν έχει πει, α, μήπως υπάρχει μυστικό για τη βαρύτητα, όπου αν το ξέρω αυτό το μυστικό θα μπορούμε να αιωρούμε. Γιατί αν όντως υπάρχει αυτό το μυστικό, τότε υπάρχει συνωμοσία σιωπής και δεν μας το λένε να απαλλαγούμε από αυτή τη βαρύτητα. Συνεπώς, θα πρέπει οι άνθρωποι να μην φοβόμαστε, αλλά από την άλλη να βρισκόμαστε και εν εγρηγόρση, γιατί θα είναι αναγκαίο στο μέλλον, επειδή προσέξατε ότι από το 47 και μετά αρχίσαν, δηλαδή από τότε που αρχίσαν τα αεροπλάνα και η αεροθούμενη τεχνολογία να προωθείται, αρχίσαν να μιλάνε οι άνθρωποι και για εξωγήινους και για αγνώσεις ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, τα άτια. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας κάνει πιο συνειδητούς πολίτες. Να μην μας πάρουν χρησιμοποιώντας σαν πρόφαση εξωγήινους πολιτισμούς και εξωγήινους τη δημοκρατία μας, που είναι πολύ σημαντικό. Να μην μας πάρουν τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Βλέπαμε ένα ερευνητή προηγουμένως που λέγει ο κ. Παπάς να μην μπορεί να βάλει τον νόμο μπροστά και να πει ο νόμος αυτό λέει. Και να λέει ο δικαστής, όχι, ας λέει αυτό ο νόμος, εγώ κάνω κάτι άλλο. Όλα αυτά πρέπει να γνωρίζουμε και είναι πολύ καλές αυτές οι εκπομπές σας, διότι μέσα από όλα αυτά ανοίγει ένας άλλος ορίζοντας για τους ανθρώπους, που είτε έτσι είτε αλλιώς θα έρθει μια μέρα, θα κληθούν να σταθούν απέναντί του. Θέλω να περάσω τώρα στον κύριο Αντωνάκη. Έχω ένα ερώτημα. Γιατί δεν μας στέλνουν ένα μήνυμα, ένα σήμα αυτοί οι πολιτισμοί, οι προχωρημένοι? Κύριε Χαρδαβέλα,
Για να μας αποκοιμήσουν προφανώς κάποιοι έφτιαξαν αυτό το περίφημο πρόγραμμα SETI. Αυτό που ερευνά την ύπαρξη εξωγήινης νοημοσύνης. Μάλιστα. Search for extraterrestrial intelligence. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα, για αυτό το πρόγραμμα έχει χυθεί πολύ δημοσιογραφικό μελάνι, έχουν γίνει πολλές έρευνες, συνέχεια ψάχνουν, δεν απορρίπτουν τίποτα, λένε καλόπιστα ότι ενδέχεται να υπάρχει, άρα γι' αυτό εμείς ψάχνουμε. Αλλά από όλη τη συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα, διαπιστώσαμε σε κάποια σημεία το εξής. Έστω και αν έχει υπάρξει κάποια επαφή και αν αυτή η επαφή, όποιας μορφής και αν ήταν, έχει γίνει αποδεκτή από μια μεγάλη δύναμη στον πλανήτη μας, για ποιο λόγο θα μας εκκοινοποιεί το στους υπόλοιπους και να μας επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο, δεν θα ήθελαν αυτές οι μεγάλες δυνάμεις να μας επηρεάσει. Συνεπώς, πιστεύω ότι για εμάς τα κυριότερα όπλα που έχουμε είναι η σκέψη, η νόηση και η λογική. Σίγουρα, μέσα στην καθημερινότητά μας... Μην κάνουμε διάλεξη, όχι. Θα θέλετε, έτσι. Σίγουρα στην καθημερινότητά μας υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αληθινά. Πιστεύω όμως ότι αυτά σκεπάζονται με αρκετές παραποιήσεις, οπότε αυτές οι αλήθειες χάνονται μέσα σε αυτή. Να περάσω τώρα στον επόμενο της παρέας μας, τον κύριο Αντωνάκη. Θέλω να σας πω το εξής, να σας πω το εξής. Τον κύριο Πανίδη. Τον κύριο Πανίδη, συγγνώμη. Φοβάμαι ότι εμείς οι άνθρωποι, η ανθρωπότητα, το γένος το δικό μας, είναι σε μια μειονεκτική θέση απέναντι σε αυτούς για πολλούς λόγους, θα σας πω εγώ έναν. Είναι φανερό ότι εμείς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα της απόστασης. Ποιας δηλαδή, απόσταση μπορούμε τη απόσταση να πάμε σε κάποιους πλανήτες, στο διάστημα, στο σύμπαν και να βρούμε εμείς πια τι, αν εκεί υπάρχουν. Με τη συμβατική τεχνολογία. Με τη σημερινή τεχνολογία. Γιατί όταν μιλάμε για αποστάσεις εκατομμυρίων ετών φωτός και τέτοια πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει ένας άνθρωπος από εδώ πέρα και να φτάσει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα πλανήτη. Άρα θέλω να πω με αυτό ότι εμείς είμαστε μια αδυναμία προσέγγισής τους, μόνο από αυτούς θα προέλθει η προσέγγιση, αν προέλθει. Όχι απαραίτητα. Διότι δεν ξέρουμε με τα άλματα της τεχνολογίας αν θα έχουμε αύριο ή μεθαύριο τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τεχνολογία με τη γνώση της νέας φυσικής, δηλαδή των ταχυτήτων που μπορεί να είναι 100-200 φορές περισσότερες. Μα αντέχει ο ανθρώπινος οργανισμός σε τις ταχύτητες. Να μου επιτρέψετε, σαν φυσικός, να σας απαντήσω το εξής. Εάν τρέχουν μεγάλες ταχύτητες, ο χρόνος παγώνει και μπορούμε να πάμε οπουδήποτε. Αυτό είναι λάθος που λέγεται και ξαναλέγεται. Όπως έρχεται το φως εδώ από εμάς, από εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, έτσι μπορεί να πάει και ο άνθρωπος παγώντας τον χρόνο του. Αυτό λέει με σχετικότητα τη σκέψη. Όχι με την ταχύτητα σκέψη. Με την κλασική φυσική, παρόλο που εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Θα αντέχει κλασική, ο οργανισμός. Ο θα κοιμηθεί, κύριε Καρδαβέλα, όταν ταξιδεύει μέσα στο διαστημόπλαιο, κοιμάται, νεκρώνεται ο χρόνος του. Σαν να μπαίνει σε κατάψυξη. Επομένως, κακώς λέγεται αυτό ότι η ταχύτητα του φωτός είναι απαγορευτική. Η ταχύτητα του φωτός επιτρέπει με το πάγωμα του χρόνου να πάμε οπουδήποτε. Το τονίζω και το ξανατονίζω. Ο άνθρωπος βρεθεί σε κατάσταση που να μην φθαρούν τα όργανα του. Εξ αρχής θα παγώσει σαν να μπαίνει σε κατάψυξη. Να το πω έτσι απλό. Μπορώ να σας πω όμως ένα παράδειγμα. Ναι. Ένα παράδειγμα θα πάρω σε αυτό που με ρωτήσατε. Είτε αν το ταξίδι προέλθει από εμάς, είτε από κάποιον άλλο, εάν υποθέσουμε ότι όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε ισχύουν. Χωρίς να είναι απαραίτητο και απόλυτο. Εμείς είμαστε ελεύθεροι ερευνητές, ο καθένας για λογαριασμό του, του και αντιπροσωπεύουμε προσωπικές μας απόψεις. Αλλά θα σας πω το εξής, επειδή πριν ανέφερα ένα παράδειγμα με το Μυρμήγκι που σας είπα. Το Μυρμήγκι έχει μόνο μία διάσταση, βλέπει μόνο μία διάσταση. Είναι μόνο επίπεδο. Εάν λοιπόν εγώ σκύψω πάρω το Μυρμήγκι και το πάρω με το χέρι μου και το κολλήσω στο ταβάνι, το ανεβάσω στο ταβάνι, αυτόματα το Μυρμήγκι έχει κάνει μία κβαντική υπέρβαση. Έχει κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο. Διότι ενώ θα ήθελε μισή ώρα να βγει γύρω-γύρω από τον τοίχο στο ταβάνι, θα το έχει κάνει σε ένα δευτερόλεπτο που το έχω ανεβάσει εγώ και έχει κάνει και ένα ταξίδι στον χώρο. Δηλαδή, ένα ταξίδι σε έναν άλλο χώρο που είναι η διάσταση του ύψους. Κατά αυτή την έννοια, λοιπόν, έχει ξεπεράσει τις φυσικές του ιδιότητες. Μάλιστα, κατάλαβα. Κύριε Παπά. Λοιπόν, κύριε Καρδαβέλα, επειδή είναι πολύ λίγος ο χρόνος, δεν θα μπορέσω να σας εξηγήσω, αλλά ελπίζω ότι θα μας καλέσετε σε μια άλλη σας εκπομπή τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, μετά τα γεγονότα που θα σας εξηγήσω. Και εδώ έχει σχέση με την ιδιαιτερότητα του ελληνικού στοιχείου και του ελληνικού χώρου που πρωτέχει εισαγάγει ο κύριος Φουράκης. Λοιπόν, σας προβλέπω ότι ακραίες καιρικές συνθήκες θα αναβάλουν ή θα κινδυνεύσουν να αναβάλουν τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
ποιος είναι ο λόγος, θα τα πούμε τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο. Εγώ σας υπόσχομαι, το λόγο της επιστημονικής μου τιμής, ότι θα κινδυνεύσουν οι Ολυμπιακοί αγώνες μέχρι ακύρωσή τους από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Ποιος είναι ο λόγος, θα τα πούμε τώρα όλα. Έχουν μια απόλυτη εξήγηση, αλλά δίδε ευκαιρία. Δύο η ώρα. Αυτό είναι βόμβα. Δύο λεπτά να πούμε. Αυτό που το κατάτε να πούμε. Δύο παρά δύο. Πέρα από τις απόψεις κ. Παπά περί καιρικών συνθηκών, επιμένω, όχι τώρα μόνο, από χρόνια, δεν πρόκειται να γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Ναι. Επειδή είναι πάρα πολύ μελαγχολικό το μήνυμα που δεν είναι καθόλου μελαγχολικό. Έτσι. Δεν ξέρω τι εννοείται. Προφανώς εννοείται ότι κάποιες δυνάμεις. Ναι. Αρχαίγονες, παλιές, ναι, δεν θέλουν να γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Λόγω δήλωσης των αγώνων. Λόγω δήλωσης των αγώνων και θα παρέμβουν με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και για να τους αναβάλουν. Ναι. Θα σας φωνάξω τότε. Και παρακαλώ να το κάνετε. Και θα σας φωνάξω ότι να θα γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες, θα σας έχω εδώ πέρα. Θα λέω, θα σας βάλω αυτά που μας λέτε τώρα. Οι θεατές θα είναι με ομπρέλες. Θα το δούμε, περιμένουμε. Λοιπόν, κύριε Φουράκη, πέστε δύο κουβέντες για να τελειώσουμε. Ναι, θα πρέπει να καταλάβω αυτό που είπε ο κύριος Αραγάς πριν από λίγο για την μπανάρια τεχνολογία που υπήρχε και την οποία χρησιμοποιούν σήμερα οι μεγάλες δυνάμεις. Η τεχνολογία αυτή, ένα μέρος της τεχνολογίας αυτής, υπήρχε και υπάρχει στο όρος Αστερούσια, στο βουνό Τσούτσουρα της Κρήτης. Εκεί έγινε μεγάλη κλοπή. Τώρα επειδή είσαι κριτικός, θα λες αυτά. Υπάρχουν στοιχεία, σοβαρότατα στοιχεία. Από το 49 πήγε ο Παπάγος κάτω, πήγε ο ιδρυτής και αρχηγός της ΚΙ. Αυτά που τα πούμε. Στοιχεία πασίγνωστα. Υπάρχουν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Καταγεγραμμένα, επίσημα. Έτσι. Μου τα ομολόγησε ο Μαρκεζίνης προσωπικά και από την υπόθεση. Και επικεφαλής της πρώτης ομάδος που πήγε, δύο άνθρωποι τώρα, ήταν ο Σκαρμανιωράκης. Ναι. Αυτός πήγε με τους πρώτους Αμερικανούς και πήραν τα πρώτα αντικείμενα. Από πού, από το βουνό της Κρήτης αυτό. Ναι, από τον Τζούτσουρα. Τι αντικείμενα ήταν, τι αντικείμενα ήταν αυτά. Από οι Άρκες, αν δούμε την αρχαία. Αρχαία αντικείμενα ήταν. Ναι, πανάρχια. Και ήδη αυτή τη στιγμή που βιάζουμε, ο χώρος είναι απειγορευμένος. Απαγορεύεται την πρόσβαση, έχω πάει. Πήγε ο Νάτσενας, ο ιδρυτής και αρχηγός της ΚΙ, πήγε ο Παπάγος τότε. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη, γιατί δεν έχω τα αντικείμενα στα χέρια μου. Έχω την άποψη και την πληροφόρηση ότι πρόκειται για αεροσκάφος το οποίο έπεσε στην περιοχή με αυτή την τεχνολογία και μετά έπεσε το ΝΑΤΟ και έκλεισε την περιοχή. Αεροσκάφος. Δεν είναι αεροσκάφος. Όχι άτια, αεροσκάφος. Ούφο αεροσκάφος, όχι αεροσκάφος. Είναι σπηλιές. Εξωγήινο δηλαδή. Είναι δεν λέω ότι είναι εξωγήινο, λέω ότι είναι τεχνολογία. Από άλλον πλανήτη. Για να γίνω. Ταχυμετρικής πρόθεσης αεροσκάφος, άγνωστη τεχνολογία στο ΝΑΤΟ. Συμφωνώ με τον κύριο Παπά ως προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει γίνει και σε άλλο κανάλι η ανακοίνωση αυτών των προβλέψεων. Δεν είναι κάτι το οποίο με εκπλήσει και υποπτεύομαι ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Μάλιστα. Να κλείσουμε με εσάς. Πέστε μου και μετά με τον κύριο Καποδίνη. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον υπερπολιτισμό που ξεκίνησε ένα άνθεσμα του πανάρχαιου παγκόσμιου πολιτισμού. Ναι. Μετά τον καταστρέφει. Μένουν λοιπόν τα υπολείμματα, όπως είπε ο κύριος Σαραγάς, να τα βρούμε στη Σελήνη και στον Άρη. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα, μόνο που προσπαθούν με νύχια και με δόντια μην μας το πούν. Το γιατί. Υποθέτω ότι νιώθουν ότι έρχονται σε δεύτερη μοίρα από παγκόσμιοι ηγέτες να βρεθούν ότι κάπου υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτούς ή υπήρξε νωρίτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο αδέκαστος κριτής είναι η Σελήνη. Εκεί δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Εδώ στις ανασκαφές του μετρό είπαν ότι θα είναι η μεγαλύτερη εξερεύνηση, η αρχαιολογική εξερεύνηση των αιώνων. Βρήκαν όχι μόνο κλασικές αρχαιότητες, αλλά βρήκαν και 15.000 χρόνια πριν, κάτω από το ΦΙΚΣ, καθυστέρησε το έργο 6 μήνες. Δεν μας είπαν ποτέ λέξη γιατί καθυστέρησε. Φήμες λένε λοιπόν, δυστυχώς, εμείς σαν απλοί πολίτες δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι βρήκαν μια πανάρχια πόλη 15.000 ετών. 15.000 ετών πολύ αρχαία, που ακριβώς έχει την προέλευσή της εκείνο του πανάρχιο παγκόσμιο πολιτισμό. Που μιλάμε για τους θεούς όλων των κρατών και των μυθολογιών. Αυτοί λοιπόν που δημιούργησαν και κατέστρεψαν μετά τον πολιτισμό για δικούς τους λόγους, γιατί δεν πήγαινε καλά, γιατί οι ίδιοι αυτοκαταστραφήκαμε, υπάρχουν ακόμα και εποπτεύουν. Ή γιατί δεν έρχονται σε επαφή μαζί μας. Ναι, είναι γνωστό ότι αν ένας πολύ προηγμένος πολιτισμός έρθει με ένα κατώτερο, φυσικά και θα τον αλλοιώσει. Θα τον αλώσει, θα χαθεί το στοιχείο του. Αν δεν θέλουν λοιπόν να μας επηρεάσουν, δεν έρχονται σε επαφή μαζί μας ανοιχτά. Μάλιστα. Δεν υπερκεράζουν τις κυβερνήσεις. Αλλά το στοιχείο είναι σημαντικό. Η Σελήνη βρήθη ερειπίων προηγμένης τεχνολογίας.
Έχουμε εξάγωνους κρατήρες, τριγωνικούς κρατήρες ισόπλευρους. Έχουμε και πολλά πολλά άλλα βήματα, συγκρότερη κλίματα. Ενός ύπαρξης ενός πολιτισμού. Κάτι συμβαίνει και ακόμα και αν δεν είναι αυτό, μπορεί να είναι ένα άγνωστο φυσικό φαινόμενο που θα αξίζει να το ερευνήσουμε. Βεβαίως. Αλλά και στον Άρη τώρα, αυτή τη στιγμή που είναι πέντε διαστημόπλια, έρχονται διαρκώς πληροφορίες κάτω, που αν τα δεις με πονηρεμένο μάτι, βλέπεις ότι κάτι άλλο υπάρχει εκεί. Κύριε Καρποδίνη, να κλείσουμε. Να κλείσουμε να κάνουμε έναν επίλογο μετά από όλους ακούσαμε για όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό που ήθελα να πω και έχει σημασία είναι όπως θα αντελήφθη ο κάθε ακροατής, ο τηλεθεατής που μας πάρει σήμερα, ότι ήδη οι συμμετέχοντες είναι, αμφισβητούν για τους εαυτούς τους σε συζητήσεις και έτσι είναι ελεύθεροι ερευνητές. Έχει σημασία αυτό. Ναι, ναι, προφανώς. Κάνουν το χόμπι τους, διακινδυνεύουν τις απόψεις τους να τεθούν σε κρίση. Σκεφτείτε τι γινόταν δηλαδή πριν 20 χρόνια και βοηθάει τους όποιους φίλους μας ακούνε να βλέπουν κάποιους ανθρώπους να ρισκάρουν την παρουσία τους εντός εισαγωγικών, να το πω αυτό. Πλέον αυτό δεν συμβαίνει, αλλά τέλος πάντων. Γιατί είπατε στην αρχή ότι η γελιοποίηση και όλο αυτό το πράγμα είναι το επικίνδυνο. Πλέον δεν συντρέχει λόγος, βγαίνουν ευθαρσώς επιστήμονες και λένε τις απόψεις τους. Και βοηθάει, ανοίγει ένας ορίζοντας μεγάλος. Βοηθάει την κοινότητα και βοηθάει και την έρευνα. Έτσι. Η μη δογματική σκέψη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Εμείς δεν θα είμαστε μαζί σας την Τρίτη το βράδυ. Την Τρίτη το βράδυ θα υπάρχει μια εκπομπή σε διακαναλικό επίπεδο για ένα πολιτικό θέμα. Θα είμαστε μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε καλά και να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Τα έχει καταγραμμένα και τον κατευθύνει πού να πάει. Και του λέει: πήγαινε εκεί και πες ότι υπάρχει αποκαταράκτη. Ενώ δεν τα έχει πει ο ασθενής, δεν το έχει πει στον άνθρωπο αυτόν που τον πλησιάζει. Ότι υπάρχει αποκαταράκτη. Μέχρι εκεί θα γίνεις καλά κλπ. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς? Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι δεν έχουν καμία σχέση με την βιοθεραπεία. Βιοθεραπεία κάνει κι αυτός. Αυτό που μου λέγατε εσείς. Ένας άνθρωπος που νιώθει ότι έχει το χάρισμα, την δυνατότητα και τη γνώση με το άγγιγμα των χεριών να του μεταφέρει μια θετική δύναμη, μια θετική άδρα και να τον κάνει καλά. Τα χέρια μας τα χρησιμοποιούμε όλοι μας καθημερινά. Και για να πληθούμε και για να φάμε. Ακόμα και ο χειρουργός χρησιμοποιεί τα χέρια του. Μάλιστα. Και μόνο. Αυτό που θέλω να πω ότι δεν ξέρω με τι θρησκεία ασχολούνται, αλλά δεν έχουν καμία, ακριβώς καμία σχέση με αυτό που λέμε σήμερα επιστημονική βιοθεραπεία. Γιατί η βιοθεραπεία, όπως είπα και στην αρχή, είναι μία τέχνη που μπορεί να την εφαρμόσουν όλοι. Και εγώ. Όλοι μας. Καθημερινά, κάθε μέρα που δίνουμε το χέρι μας και χαιρετάμε κάποιον, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά μετάγγιση ενέργειας. Όπως είπα λοιπόν όμως προηγουμένως, ότι το να πάρουμε ενέργεια από κάποιον είναι το μόνο εύκολο. Μάλιστα. Το να δώσουμε όμως σε κάποιον, εδώ ισχύει ακριβώς ο νόμος των συγκοινωνιών δοχείων. Εάν έχουμε ένα δοχείο γεμάτο νερό και ένα άλλο μισογεμάτο και αυτά τα δύο δοχεία επικοινωνήσουν, μετά από λίγο οι δύο στάθμες θα ισορροπήσουν. Άρα η βιοθεραπεία είναι μια τεχνική που προσπαθεί να ενεργοποιήσει όλο τον οργανισμό και το κάθε κύτταρο. Εδώ θέλω να πω ότι αν είχαμε την δυνατότητα, αν είχαμε το ευτύχημα, το κύτταρό μας να αναπληρώνει κάθε στιγμή την ενέργεια που ξοδεύει, τότε δεν θα υπήρχε ούτε γύρας, ούτε ασθένεια, ούτε θάνατος. Εσείς τι θεραπεύετε? Θεραπεύουμε τον άνθρωπο. Ψυχικά και σωματικά. Διότι... Το σωματικά θα με ενδιαφέρει. Σωματικά τι είναι? Εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα. Αποτελούμαστε από υλική υπόσταση που το ύλη δεν είναι τίποτα άλλο παρά συμπυκνωμένη ενέργεια στον χώρο χρόνο. Κοιτάξτε, και έχουμε και πολλές μορφές ενεργειών. Μην πάμε σε τέτοια ζητήματα. Όχι, πρέπει να καταλάβει δεν ο καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει να ακούσει από εσάς θεραπεύεται και τι. Τώρα, το πώς και γιατί είναι μια ιστορία που μπορεί να την κουβεντιάσουμε στο πρωί. Ότι είναι από ύλη, από πνεύμα, από κύτταρα, από όλα αυτά. Έτσι, είναι. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Εσείς τι θεραπεύετε? Θεραπεύουμε το ανθρώπινο σώμα. Γιατί? Με την μετάγγιση την ενεργειακή αναζωογονείται το κύτταρό μας. Και επειδή ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από όργανο και το κάθε όργανο αποτελείται από κύτταρο, άρα εμείς επεμβαίνουμε ακριβώς στη δομή της ζωής που είναι το κύτταρο. Με ποιο τρόπο, κύριε? Με το θεραπευτικό άγγιγμα.
Με τα χέρια σας. Με τα χέρια μας. Και αυτό σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να το αποδείξουμε επιστημονικά και τεκμηριωμένα. Δηλαδή, τώρα και κάμποσα χρόνια, έχουμε τη δυνατότητα να φωτογραφίζουμε αυτή την ενέργεια, την άβρα κατά τους αρχαίους. Γι' αυτό ακριβώς και στην Επίδαυρο, όπου ο Επίδαυρος έκτισε ένα θεραπευτικό κέντρο, ναι. Την Επίδαυρο δεν είναι μόνο το θέατρο. Το θέατρο ήταν κομμάτι της θεραπευτικής αγωγής. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πάρα σημαντικό. Πολύ αργά και βιάζομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Διότι... Ο Επίδαυρος δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Μην μιλάμε στην Επίδαυρο. Δράει επί της άβρας. Ναι, ωραία. Αυτό είναι η εξήγηση που γίνεται. Εκείνο που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι εάν εσείς με τα χέρια σας, με τις δυνατότητες που έχετε, θεραπεύετε κάποιες ασθένειες. Σας είπα ότι λέτε ναι. Καταρχάς ναι. Ποιες διότι ασθένειες. Η βιοθεραπεία, θα σας πω, η βιοθεραπεία είναι καταρχάς μια συμπληρωματική θεραπευτική αγωγή. Απαντήστε μου στο ερώτημά μου όμως, πάλι με πηγαίνετε σε μια εξήγηση που δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή. Τι ασθένειες θεραπεύετε. Καταρχάς όλες τις κεφαλαλγίες. Μάλιστα. Τα ποσοστά επιτυχίας υπερβαίνουν το 85%. Πάμε παρακάτω. Το σημαντικό είναι ότι χωρίς φάρμακα μπορούμε να βοηθήσουμε να ελαττωθεί ο πόνος ή να εξαφανιστεί. Αυτό είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα το τελευταίο, να δούμε τώρα εάν μπορούμε με τα χέρια μας να απορρίψουμε τα φάρμακα τα οποία πρέπει να πάρει κάποιος άνθρωπος για να σταματήσει να υποφέρει τουλάχιστον στο κεφάλι του. Πάμε σε διάλειμμα. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ένα θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Πιθανόν θα πάμε και σε μια δεύτερη εκπομπή, ίσως την Τρίτη, ίσως το ερχόμενο Σάββατο. Γιατί είναι προφανές ότι δεν μας φτάνουν αυτές οι 2,5 ώρες να το ολοκληρώσουμε. Έχουμε πάρα πολλές κατηγορίες, θα έλεγα, στο θέμα αυτό. Δεν είναι ένα, είναι ο βελονισμός, είναι η μαθητική, η ρευξολογία, είναι η ύπνωση, είναι η μεταδίδαση αυτής της θετικής ενέργειας για την οποία μιλάγαμε πριν από λίγο, για να δούμε ποιες ασθένειες θεραπεύονται. Βέβαια, εγώ είμαι επιφυλακτικός με την έννοια ότι μπορούν να προσφέρουν θετικές υπηρεσίες σε ανθρώπους όλα αυτά, αλλά θα λέω πάντοτε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται παράλληλα και δίπλα από τους γιατρούς. Και μετά. Τι είπατε? Μετά. Είναι ένα δεύτερο, τρίτο ένα στάδιο. Ένα δεύτερο στάδιο, τρίτο στάδιο. Έτσι. Δεν είναι πρώτο στάδιο θεραπείας. Όχι. Υπάρχουν πρώτα στάδια, βασικά στάδια, αιματολογικές εξετάσεις, παθολογικές εξετάσεις, γνωμάτευση γιατρών, ειδικών γιατρών κτλ. Και αν επιτρέπεται να γίνει μια θεραπεία. Βεβαίως, μετά από την κλασική αντρική. Αν επιτρέπεται, μπορούμε να θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα της ιατρικής, που είναι η προληπτική ιατρική. Η βιοθεραπεία, όσον αφορά στην προληπτική ιατρική, μπορεί να παίξει ένα σοβαρότατο ρόλο. Εγώ δηλαδή θα προτιμούσα να είχα πελάτες αντί για ασθενείς. Πελάτες δηλαδή υγιείς, που να έρχονται μια φορά το χρόνο, κάθε χρόνο. Πριν εμφανιστεί δηλαδή το πρόβλημα. Έτσι ώστε να έχουν μια αναζωογόνηση, μια τόνωση του οργανισμού. Διότι δυναμώνοντας τον οργανισμό μας, δυναμώνοντας το ανοσοποιητικό μας σύστημα, μπορούμε να προλάβουμε να μην εκδηλωθούν παθήσεις. Αυτός ο τομέας στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει προωθηθεί ούτε από το κράτος, ούτε από τους ιδιώτες. Καλό λοιπόν είναι ο καθένας μας να μάθει, να πληροφορηθεί έτσι ώστε να αυτοθεραπεύεται. Διότι το αν εγώ πάω πριν ασθενήσω στο γιατρό μου, εάν κάνω μία φορά το χρόνο γενικές εξετάσεις, μπορούμε να δούμε και να προλάβουμε. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο τομέας. Σωστό. Μπορούσα λοιπόν να πω κάτι σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι πράγματι ότι θα πρέπει να είμαστε κάτω από τη σκέπη της κλασικής ιατρικής. Και δεν είναι ότι έχω κολλήσει σε αυτό το θέμα, απλώς θέλω να είμαστε σοβαροί και σωστοί και αντικειμενικοί. Θα σας πω ένα πρακτικό παράδειγμα. Στο Ωνάσιο, που νομίζω είναι αποδεκτό από όλους τους γιατρούς και από όλο τον κόσμο ότι είναι ένα από τα καλύτερα καρδιοχειρουργικά κέντρα, έχουμε κάνει μελέτη και έρευνα πάνω στην ρεφλεξολογία σε σχέση με την καρδιοχειρουργική ως προς τη χαλάρωση βέβαια και την ανακούφιση του ασθενούς. Όχι για θεραπεία όμως. Όχι. Αυτή είναι η διαφορά. Σας το έχω πει. Είναι σημαντική διαφορά. Η λέξη θεραπεία είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Άλλο η χαλάρωση. Δεν είναι ιατρική πράξη. Και άλλο η ιατρική πράξη. Και τώρα μιλάμε για θεραπείες. Την ιατρική πράξη την κάνει μόνο ο γιατρός. Από εκεί και πέρα έρχεται η αγωγή, έρχεται η συμπληρωματική συνεργασία. Βεβαίως πάντοτε μαζί με τους γιατρούς. Και γι' αυτό ήθελα να πω στην πράξη ότι μέσα στο Ωνάσιο κάναμε αυτή τη μελέτη και αυτή την έρευνα. Πραγματικά αποδείχθηκε μαζί με τον κύριο Λαβιζάτο, τον κύριο Σταυρίδη, τον κύριο Λουκά και την κυρία Κωτίου, που είναι εκλεκτοί συνεργάτες, συνάδελφοί σας, ότι πραγματικά η ρεφλεξολογία μπορεί να βοηθήσει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι τόσο ευχαριστημένοι και οι ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό,
και βέβαια γιατροί, ώστε την έχουμε σαν υπηρεσία τη ρεφλεξολογία στον Άσιο, σαν υπηρεσία, καταλαβαίνετε, συμπληρωματική. Καθαρά, θαρά συμπληρωματική, ευγενική, μάλιστα, που πραγματικά είναι, βοηθάει πάρα πολύ. Ο κύριος Κυριακίδης είναι τελείως διαφορετικό από, αυτά που από όλα αυτά τα οποία σε μεμονωμένο επίπεδο λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη διάγνωση, μπορούμε να κάνουμε τη θεραπεία. Γιατί εδώ προκύπτει και κάτι άλλο, ακόμα και τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή κάποιος που δεν είναι γιατρός να κάνει το γιατρό, εκεί είναι το επικίνδυνο και το οποίο σαφέστατα θα πρέπει...